Καλησπέρα σας. Το My Style Rocks είναι και πάλι εδώ. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να καθίσετε αναπαυτικά στους καναπέδες σας και να απολαύσετε ένα ακόμα ανατρεπτικό θεματικό επεισόδιο της Τετάρτης. Βασικό κομμάτι των κοινωνικών σχέσεων της χώρας μας είναι η γνωστή σε όλους κουμπαριά. Η κουμπάρα είτε βαφτίζει ένα μωράκι, είτε παντρεύει ένα ζευγάρι, έχει πολύ μεγάλη θέση μέσα στην οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ημέρα όμως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα επάνω της. Λοιπόν, τα κορίτσια μας πώς φαντάζονται τον εαυτό τους ως κουμπάρες. Πριν τις δούμε όμως για πρώτη φορά, πάμε να υποδεχθούμε την κριτική μας επιτροπή. Σταθερή αξία στο My Style Rocks είναι ο Στέλιος Κουδουνάρης. Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου, Στέλιο μου. Έχεις γίνει κουμπάρος ποτέ? Έχω γίνει, έχω βαφτίσει ένα παιδάκι. Όχι σε γάμο, έχω γίνει νουνός. Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Καταπληκτική, ναι. Τέλεια, θα δούμε πολλές κουμπάρες σήμερα. Πέρσι ακριβώς έτσι καιρό. Α, μάλιστα. Πάντα άξιος, λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάντα εντυπωσιακή και εύστοχη η Έλενα Χριστοπούλου. Είναι νωρίς και θέμα σου. Σήματα σε παρακαλώ. Σκέψου μωρό μου τι θα πούνε. Οι γονείς μου αν μας υποφτεχούνε. Σκέπασου αγάπη μου, σκέπαστο. Το αμαξάκι το ξεσκέπαστο. Το αμαξάκι το ξεσκέπαστο. Δεν έχουμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια αυτά. Μ' αρέσει αυτό το flashback που κάνουμε σήμερα. Μια φορά με μια στικούδη δεν έχω βγει να τραγουδάει. Α, τα ψηλά τα κούνια θα σου τέριαζαν. Ναι. Γιατί είσαι σε άλλο επίπεδο. Σε παρακαλώ, πες κάτι να παίξουν αυτό. Έρχεται στην παρέα μας γρήγορα, γρήγορα ο Χάρης Χριστόπουλος. Κάνουμε τις κουμπάρες αγόρι, αυτές, με το αγόρι, τρελαίνει, ναι, αυτό το τραγούδι. Όταν και σου πάει. Δεν αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Και τι ωραία πασαρέλα που έκανες, Χάρη. Ναι, ήταν για το 80's ήταν αυτά τα τραγούδια. Τα ζήσαμε. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος μας τρολάρει με αυτά τα τραγούδια σήμερα. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει, η διάθεσή μας να αλλάζει. Δεν θα ακούμε κάθε μέρα τα ίδια. Κουδουνάρη, ήξερες τον Γαρίφαλο εσύ? Πώς δεν τον ήξερα? Είναι και καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτική ιστορία. Βέβαια. Εμένα δεν μ' αρέσει σαν τραγούδι, με θλίβει λίγο, αλλά είναι καταπληκτικό. Ναι, εντάξει, μην κάνουμε σε Muppet Show αν γίνεται. Ναι, Κατερίνα, μιλάμε. Γιατί? Όχι, εμένα μ' αρέσει όταν κάνετε έτσι τέτοιε συζητήσει. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα βγει εσύ κουκλά με το κορμάκι σου πίσω και θα μας τραγουδήσει εδώ πέρα, γίνει χαμός. Δεν θα γίνει και αυτό καμιά στιγμή, από πέρσι το λέμε. Από πέρσι το λέμε. Νομίζω στο τελικό. Θα φτάσουμε εκεί με το καλό. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Κουμπάρες πολλές θα δούμε. Τη κουμπάρα θα γίνει. Τη κουμπάρα, θα παίξουμε τι κουμπάρε λοιπόν σήμερα. Δεν ξέρω, οι γυναίκε αγχώνονται λίγο. Οι γυναίκε και οι άντρε, όλοι αγχώνονται λίγο εκείνη την ημέρα. Τι θα φορέσουν, να τα εντυπωσιάσουν. Οι γυναίκε πολύ παραπάνω. Λίγο περισσότερο και οι άντρε, και οι άντρε, να ξέρει. Έλα. Ναι, ναι. Όντω. Τίνει κουμπάρου, τέλειο. Και κουμπάρου, και κουμπάρε. Και όποιο θέλει να. Να αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο στην εικόνα του, αγχώνεται. Υπάρχει αυτό το κλασικό ότι δεν πρέπει ποτέ η κουμπάρα ή ο κουμπάρο να υπερσκελίσει το γαμπρό και την ύφη. Αν νόμιζα θα πεις τίποτα άλλο, Χαρούλη. Και εγώ, λέω. Ναι. Αυτό πώς έχεις δει πως δίνονται, ας πούμε, αυτοί που κάνουν το μυστήριο, πώς θα γίνει, δηλαδή. Πες μας, Στέλιο. Στέλιο μου. Η γνώμη σου ποια είναι? Εγώ λέω να δούμε τα κορίτσια αυτά. Τέλος, να δούμε τα κορίτσια. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Είστε έτοιμοι, Χάρη? Ναι. Ωραία. Είναι έτοιμες να κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα ως κουμπάρες. Thank you.
Καλησπέρα, κορίτσια. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλες. Εύχομαι να καταφέρετε να εντυπωσιάσετε και τις συμπαικτριές σας αλλά και την Κριτική Επιτροπή. Να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες. Κάτια μαζί με την Αρετή διεκδικήσατε τον έξτρα βαθμό. Οι συμπαικτριές σας όμως ψήφισαν και επέλεξαν την Αρετή να κερδίσει το χθεσινό βαθμό της ημέρας. Χριστινάκη μου, πάλι δεν τα πήγες πολύ καλά χθες. Δεν πειράζει. Σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Μπορείτε να καθίσετε. Το πρώτο κορίτσι που θα δούμε σήμερα είναι η Αφροδίτη Μπάρμπα. Τραγούδι ξεσηκωτικό, έτσι ωραίο. Πρέπει να είμαστε. Αυτή πρέπει να είναι η διάθεσή μας. Ναι. Αφροδίτη, είσαι κουμπάρα, βαφτίζεις, δεν παντρεύεις. Παντρεύω. Ποιον? Παντρεύω την αδερφή μου, που είναι και πραγματικό ότι την έχω παντρεύσει. Έχεις παντρεύσει, ναι. Στο Las Vegas. Α, ωραία. Mm-hmm. Ο άντρας είναι Αμερικάνος και είμαστε μόνο 4 άτομα, δηλαδή εγώ ο κουμπάρος και το ζευγάρι. Και μετά θα βγούμε έξω. Πάρα πολύ ωραία. Γιορτάσουμε. Πάμε, κορίτσια, βαθμολογήστε την Αφροδίτη. Καλή είναι η βαθμολογία σχετικά. Καλή, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ελπίζω να συνεχιστεί. Μακάρι, το εύχομαι. Να μάθουμε γιατί η Τζέιμς έβαλε 3. Έβαλες πάλι ένα σετάκι. Mm-hmm. Η τσάντα δεν μου αρέσει με το outfit. Βασικά το 3 πιο πολύ είναι ότι ακόμα δεν έχω δει ένα προσωπικό styling. Έχω δει πάλι ένα σετάκι. Okay. Τα σετάκια δεν τα πολύ αγαπάς από ό,τι έχουμε καταλάβει. Απλά έκανα στο τα να αγαπάω, συνδυάσω. Μου αρέσουνε. Απλά είναι η τρίτη φορά νομίζω που σε βλέπω και ναι. Δεν έχω καταλάβει, δεν μπορώ να καταλάβω το προσωπικό σου styling. Ναι, αυτό. Γενικώς μου αρέσουν τα σετάκια, δεν μπορώ να πω όχι. Αυτό που έκανα και προσπάθησα είναι να συνδυάσω το χρυσό με το ασημί. Κάτι που δεν θα έκανα εύκολα, αλλά επειδή είμαστε εδώ πέρα είπα να το τολμήσω. Αυτό. Και το σκουλαρίκι δεν μου κολλάει πολύ. Με το outfit, αυτό. 3,3 ο μέσος όρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αφροδίτη μου. Είσαι έτοιμη να πας στους κριτές. Ναι. Πάμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς την. Έλενα. Είσαι κουμπάρα και εσύ φυσικά. Η νύφη, δηλαδή, αν είσαι εσύ έτσι, η νύφη πώς είναι, ρε αδερφέ. Η νύφη... Θα εξαφανιστεί. Όχι, γιατί να εξαφανιστεί. Αδερφή μου είναι. Είναι η αδερφή σου. Ναι. Είναι τόσο... Έχεις αδερφή, όντως. Ναι, ναι, και την έχω παντρέψει κιόλας. Α, τι φορούσε το γάμο της? Ήταν καλοκαίρι. Και όχι στο Λος Άντζελες. Ήταν σατέν όλο αυτό που φορούσα. Λοιπόν, κρατώ μόνο το κουστούμι. Και αυτά τα κοψίματα, στα τελειώματα, τα παντελόνια, εμένα δεν με πολύ ενθουσιάζουν γενικώς. Mm-hmm. Γιατί για μένα ένα παντελόνι είναι παντελόνι και είναι κλειστό μέχρι κάτω. Κι ας είναι μόδα και ας μην δεν είναι μόδα, δεν με ενδιαφέρει. Έχεις ένα σώμα το οποίο δεν θέλω να κρύβεις και να το φέρεις εδώ να το δούμε τον εαυτό σου λίγο διαφορετικό. Και πιο λαμπερό ενώ χρωματικά. Να αρχίσεις να ρισκάρεις και να γίνεις τώρα. Μοντέρνα, τωρινή. Είσαι λίγο κλασική. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Στέλιο μου, εσύ πώς την βλέπεις την Αφροδίτη ως κουμπάρα στο Αφροδίτη. Las Vegas. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω από την επιλογή σου να πας στο Las Vegas. Γιατί βάλαμε σήμερα αυτό το θέμα για να δείξουμε όντως στον κόσμο τι μπορεί να βάλει σε μια μικρή τελετή, γιατί αυτήν την περίοδο που γίνονται γάμοι είναι... με τελείως καινούργιες συνθήκες και θέλαμε κάπως να προβληματιστείτε δημιουργικά για να δώσουμε πραγματικά ιδέες στον κόσμο. Γιατί είναι τόσο καινούριο ότι γίνονται γάμοι με 15 άτομα, 30 άτομα, 20 άτομα. Οπότε ο κόσμος, ξέρεις, είναι κάπως προβληματισμένος. Ας θα αντιθεί πολύ, ας θα αντιθεί λίγο, αν είναι πολύ επίσημα, δεν είναι πολύ... Και εσύ μέσα σε όλα αυτά επέλεξες τώρα αυτή την περίοδο να πας στο Las Vegas. Για να γίνει γάμος στο Las Vegas. Δεν θα γίνει ο γάμος στο Las Vegas, διότι όποιος είναι Έλληνας θα παντρευτεί στην Ελλάδα, θα πάει το Las Vegas αυτή την περίοδο. Δηλαδή, Ήδη από το κόνσεπτ, κάπως μου κάνει περίεργο και είσαι και η πρώτη παίκτρια για σήμερα. Τώρα, συμφωνώ... Είναι όμως εκεί ήδη, λέει η αδερφή της.
και εσύ που είσαι εδώ. Ναι. Και θα πας στο Las Vegas. Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί. Καλά, και εγώ θα μπορούσα να μείνουμε εδώ και να ξεκινήσουμε να πίνω καφέ. Αλλά είμαι εδώ και εσείς εδώ. Και είμαστε στην Ελλάδα και νομίζω είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και καταλαβαίνετε. Λέμε τώρα ένα κόνσεπτ το οποίο θα μπορούσε να γίνει όμως. Εννοείται. Στο Las Vegas είναι η κυρία. Ναι. Ωραία, είσαι πολύ μουντή για το Las Vegas. Δηλαδή στο Las Vegas είναι, έχει λίγο φαν. Ξέρω. Ξέρεις. Ξέρω, οπότε ναι. Έτσι θα πήγαινες. Ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε. Αφού δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε, γιατί. Γιατί θα πήγαινες έτσι. Γιατί ή θα είναι πάρα πολύ καλαντημένη στο Las Vegas, ή θα είναι τελείως απλά. Εσύ τι είσαι. Πολύ καλαντημένη. Ναι. Για ένα γάμο το οποίο γίνεται απόγευμα προς βράδυ και μετά θα βγούμε. Είμαστε μόνο 4 άτομα. Εγώ, ναι. Ο κουμπάρος, η αδερφή μου και ο άντρας της. Ναι. Εγώ δεν σε βρίσκω πολύ καλά να δηλαδή, αν ήθελες να είσαι πάρα πολύ επίσημα, αφού θα είστε τέσσερις και είναι στο Las Vegas που έχει λίγο φαν, κάπως δεν μου κολλάς για εκεί. Δηλαδή, μου κάνεις η Αφροδίτη που είδα και προχθές με τα Τζι, με ένα άνοιγμα στο παντελόνι, την επόμενη μέρα που πήγε στην όπερα. Άρα αυτό μου κάνει ένα πολύ κανονικό και καθημερινό σου look. Δηλαδή, για να πας, όταν λέω καθημερινό, εννοώ για να πας σε κάτι πιο απλό και όχι στο γάμο της αδερφής σου στο Las Vegas. Πώς να σου πω, όσο σε ξέρω δηματολογικά, τρίτη μέρα δηλαδή. Δεν βλέπω ότι ντύθηκες επίσημα σε σχέση με αυτό που μας έχεις δείξει. Αν ερχόσουν κάθε μέρα με φόρμες, θα λέγαμε είσαι πάρα πολύ επίσημη. Αλλά δεν είσαι σε σχέση με το πώς ντύνεσαι. Λοιπόν, έχεις λοιπόν ένα κοστούμι με άνοιγμα μπροστά. Το οποίο δεν είναι πολύ ωραίο σήμερα, γιατί κάπως. Κουνιέται πολύ. Κουνιέται πολύ, είναι το ύφασμα πολύ μαλακό, κάνει λίγο κουρτίνα αυτό το βελούδο. Είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, επίσης το styling είναι κάπως ανύπαρκτο. Δηλαδή αυτό που λες ότι συνδυάζει το χρυσό με το ασημί δεν φαίνεται. Είναι τόσο ήπιος αυτός ο συνδυασμός που έχεις κάνει που δεν φαίνεται. Είναι σαν να φοράς απλά, ξέρεις, μεταλλικά, διάφορα μεταλλικά που είναι ok. Η τσάντα είναι πάρα πολύ matte και πολύ μικρή και πολύ casual για αυτό το βελούδο που είναι πολύ γυαλιστερό. Και τον μπούστο πολύ ανοιχτό χρώμα και νομίζω ότι δεν ταιριάζει και η ποιότητα από εδώ που το βλέπω. Γενικώς βρίσκω πολύ ατυχής στις επιλογές σου σήμερα. Και δεν μ' αρέσει που είσαι στο Λος Άντζελες, γιατί δεν μ' αρέσει. Εσύ πήγαινε... Γούστα είναι αυτά. Ναι, γούστα είναι, καλά. Ευχαριστώ. Χάρη μου, εσύ τι λες, πώς φαίνεται η Αφροδίτη. Βίβα Las Vegas! Εγώ σε βρίσκω τέλεια για το Las Vegas. Δηλαδή, μου θυμίζει κινηματογραφικό ήρωα. Έχεις μια αφοπλιστική μορφή, έτσι όπως κοιτάς και στέκεσαι με τα κοστούμια. Σ' αρέσουν τα κοστούμια και χθες φοράγες κοστούμι, νομίζω. Το άσπρο, δεν ήτανε. Ναι. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι όντως τρεις μέρες υπάρχει ένα σκίσιμο στα μπατζάκια. Αυτό έτυχε, αλήθεια, τυχαία. Τρεις φορές τυχαία. 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 Okay, ναι. Ωραία. Δεν θα μπορούσα να σε, μάλλον θα μπορούσα να σε φανταστώ με ακόμα δεκάδες τρόπους, αλλά πάντα στο ύφος μιας υπερβολής εκεί. Και συνήθως όταν παντρεύουμε ζευγάρια εκεί, είναι όλος ο γάμος έτσι. Και η νύφη είναι έτσι και ο γαμπρός και μετά πάτε και γελάτε με ανοιχτά αυτοκίνητα, με φωτά. Το γεγονός ότι έχεις διαλέξει μαύρο όμως, μαύρο, με λίγη λάμψη, το κάνει πολύ πιο μυστηριώδες και σεξι, θα έλεγα εγώ. Είναι και το μπουστιέ αυτό, είναι και το σωματότυπό σου έτσι, στα κάτι και ψηλή και αδύνατη το σώμα του μοντέλου και το ύφος που κοιτάς, βρε Αφροδίτη, μην κοιτάς έτσι. Λοιπόν, πολύ κινηματογραφική. Θα μπορούσες να είσαι μια ηρωίδα από μια ταινία εκεί. Ευχαριστώ. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν όμως B movie ή A movie. Είναι κάπου ανάμεσα. Δεν χαλάς τώρα, ωραία το πηγαίνες. Τι το ήθελες αυτό το πει. Ναι, καλά το, καλά το πηγαίνετε. Συγγνώμη, οι B-movies πολλές φορές είναι απογειών το στυλ. Απολαυστικές, έχουμε ναι. Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα. Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις, λοιπόν. Ωραία, θα σου βάζα παραπάνω βαθμό αν είχες και μια πολύ στυλάτη που να ταιριάζει τσάντα. Και να είχες και ένα άλλο παπούτσι πιο στο συμφωνώ. Δεν έχει τη λάμψη που πρέπει. Είναι λίγο το ύφασμα, κάπως είναι. Δηλαδή είναι μισό Las Vegas. Τρία Αφροδίτη. Ευχαριστώ. 9,3 τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Η επόμενη κουμπάρα που θα δούμε είναι η αρετή Λις. Αρετούλα μου, χθες σου πήγε καλά η μέρα με τριχούλες. Ναι. Και είπες να ξανάρθεις τριχωτήρα. Έλα λίγο πιο μπροστά στα αστερά. Να πούμε ότι είναι ψεύτικη η γουνίτσα, έτσι. Είναι παντρεύεις. Ψεύτικη. Δεν παντρεύω. Βαφτίζει. Βαφτίζω. Ποιον? Το γιο της ξαδέρφης μου. Α. Στη Γερμανία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Να σας το δείξω λίγο. Λοιπόν, το φόρεμά μου το έχω βάλει ανάποδα. Δηλαδή. Το πίσω μπρος και το μπρος πίσω. Το πίσω μπρος και το μπρος πίσω, ακριβώς. Το γιακά σου βγαίνει από πουκάμισο που είναι από μέσα. Ναι. Μάλιστα. Ο γιακά σου βγαίνει από πουκάμισο από μέσα. Περίμενε. Έχω βάλει το ζακετάκι, ναι. Για να μην κρυώσεις. Για να μην κρυώσω. Έχω βάλει το πουκάμισο, από πίσω έχω βάλει, δηλαδή το φόρεμα ήταν κανονικά μπροστά και το φόρεμα είναι, το πίσω είναι μπροστά. Έβαλα αυτό. Έχω βάλει δύο καλσόν. Έχω βάλει ένα μαύρο και ένα νουτ. Αυτά. Ωραία. Είμαστε εντάξει, κοριτσιά. Πάμε, βαθμολογήστε την αρετή. Και πέντε είδαμε αρετή. Ναι. Ωραία πήγαμε. Για να ωραία δούμε. Πήγαμε. Έχουμε αρκετά τριάρια όμως. Μικαέλα, για ποιο λόγο έβαλες τρία? Κάπως με μπερδεύει το outfit. Μου φαίνεται λίγο κάπως πολύ... Πολλά... Προχωρημένο. Όχι. Δεν είναι ένα set σαν το δικό σου. Ναι, ας μη συγκρίνουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Άλλο το δικό μου κόνσεπτ, άλλο το δικό σου. Καταρχήν μου φαίνεται πολύ κάπως... Δεν μου βγάζει κάτι χαρούμενο για το γεγονός που γίνεται. Δηλαδή, το ότι είναι στη Γερμανία και ότι κάνει πιο πολύ κρύο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ντυθούμε πιο μουντά. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια λάμψη. Γιατί έχω πάει σε βάφτιση στη Γερμανία και σε γάμο και ξέρω. Δεν είναι ότι δεν ξέρω. Μ' αρέσουν όμως πολύ τα παπούτσια σου, αυτά πρόσεξα εγώ κατευθείαν. Γι' αυτό και σου έβαλα τρία. Κατά τα άλλα όμως δεν νομίζω για το συγκεκριμένο κόνσεπτ ότι θα μου... ότι μ' αρέσει. Διαφωνώ. Γιατί διαφωνείς? Διαφωνώ γιατί η Γερμανία έχει τέτοια χρώματα. Δεν θεωρώ το χρώμα μου ντό. Δεν σημαίνει ότι επειδή πρέπει να βάλουμε ένα κρέμι, ένα λευκό, σημαίνει ότι πάμε σε μια χαρούμενη. Εννοείται ότι είναι ένα χαρούμενο γεγονός. Θεωρώ ότι αυτά τα χρώματα είναι τώρα στη μόδα και μπορούμε να τα συνδυάσουμε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Για βάφτιση το απόγευμα με λίγα άτομα, ναι. Εγώ θα το φόραγα έτσι. Πριν είπες ότι δεν είναι σαν το δικό σου το outfit. Σε σχέση με το δικό της το set. Θέλει να συγκρίνει. Συγκρίνεις το δικό μου outfit με το δικό σου. Δεν συγκρίνω το δικό σου το outfit με το δικό μου. Απλά έχω κάνει styling. Και εγώ έχω κάνει styling. Πού? Έχω κάνει styling. Θα μάθεις όταν ανέβω κι εγώ εκεί πάνω να μιλήσω. Πού το τι έχω κάνει και ποιο είναι το concept μου. Δεν βλέπω πάνω και εγώ δεν βλέπω απλά συγκρίνω, ένα set. Εγώ δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με σένα. Το παιχνίδι εδώ πέρα είναι για να κάνουμε styling, όχι για να φοράμε απλά ένα set. Και εσύ φοράς ένα φόρμα. Όχι μόνο. Που το έβαλες ανάποδα. Τι είπα. Και εγώ το γυλαίκω ανάποδα. Εσύ θα σκεφτώσω να το βάλεις ανάποδα. Το φόρεμα αυτό φόρεσα. Το φοράω ανάποδα, σου πληροφορώ. Είναι γυλαίκο και το έχω βάλει ανάποδα. Ωραία, εντάξει. Για να μπορώ να βάλω το πουκάμισο όπως θέλω. Το οποίο έχει ακριβώς την ίδια φούστα κάτω. Ναι, και. Είπε κανείς ότι απαγορεύεται να φοράμε σετ. Το θέμα είναι πώς θα το κάνεις εσύ το styling. Τι θα βάλεις από μέσα, την παπούτσι θα φορέσεις, τη μακιγιάζ θα κάνεις, τη μαλλιά. Δεν είναι μόνο το σετ. Δεν ακυρώνουμε τα σετ τελείως εδώ, πιστεύω. Ωραία. Αυτό. Απλά μπορείς όταν σου λένε όταν σου λέει κάποιος τη γνώμη του να μην ευρεάζει τόσο πολύ και να μην συγκρίνει σε μια επίθεση. Απλά προσπαθώ να στηρίξω τη δική μου την πρόταση. Και δεν είμαι η μόνη που έχει βάλει τρία εδώ για να μου κάνει επίθεση. Μα δεν γιατί σου σε κάνω λίγο επίθεση. Θα φοβόμαστε και όλα θα σου βάλουμε χαμηλό βαθμό. Μα δεν σου κάνω επίθεση. Δεν σου δεν κάνω κάνεις επίθεση. Γιατί υπάρχει αυτή η ένταση αυτή τη στιγμή και μου κάνει αμέσω επίθεση ότι εγώ δεν φοράω έτσι σαν εσένα και έχω γυρίσει το φόρεμα ανάποδα και σου λέω ότι και εγώ το έχω γυρίσει ανάποδα. Ωραία, τέλεια. Πιστεύεις ότι η Μικαέλα τη δημιουργικότητά σου δεν την αντιλαμβάνεται? Ναι. Και πιστεύω ότι υπάρχει και βοήθεια στη Μικαέλα. Α, πάλι βοήθεια. Αφού έχω βάλει απλά ένα σετ, ποια βοήθεια? Ή μήπως δεν σου άρεσε η κριτική που σου έκανα, οπότε είπαμε να πούμε και κάτι στη Μικαέλα. Έχεις κάποιες αποδείξεις πάνω σε αυτό που είπες πριν? Όχι. Γιατί το λες? Αλλά το πιστεύω. Χωρίς να έχω κάποιες αποδείξεις.
Δεν μπορείς να μιλήσεις και να πεις κάτι τέτοιο χωρίς να αποδείξεις όμως αρετή. Γιατί το ούτε δεν γίνεται όταν βλέπεις ότι κάποιος... Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει και λίγο το ύφος της, έχει αλλάξει όλη η συμπεριφορά της. Έχει αποκτήσει, ενώ πριν ήταν πιο ανασφαλής γενικά με τα σύνολά της, έχει αποκτήσει ξαφνικά λίγο περισσότερη ασφάλεια. Αυτό δεν το ξέρω και ούτε μπορώ να, να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έχω αυτή την εντύπωση, μου το λέει η διαίσθησή μου. Τώρα, ούτε κάθομαι ασχολούμαι, έχει κάποια βοήθεια, δεν έχει κάποια βοήθεια. Ναι, για να λες κάτι εγώ ξέρω, τέτοιο όμως, εγώ να μπορείς να το υποστηρίξεις κιόλας, να έχεις αποδείξεις. Εγώ ξέρω τι κάνω εγώ ίδια, αλλά εγώ αφού αυτό... Αφού ασχολήσουμε με τον εαυτό σου. Εν μέρη, ναι, με τον εαυτό μου ασχολούμαι. Γιατί αυτό το θέμα με το στυλίστα που εμένα με νευρίασε και με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ωραία. Εντάξει, γιατί εγώ έχω διάφορα στο κεφάλι μου και έχω και μια άλλη δουλειά που ασχολούμαι και ένα παιδί που ασχολούμαι και μια μετακόμιση και χίλια δυο. Όταν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα τα πήγα χάλια, είχα πολλά στο κεφάλι μου και μπορούσα όλη μέρα να κάθομαι εδώ και να κλαίω. Αλλά προσπαθούσα παρόλα αυτά να είμαι οκ. Okay. Ήμουν πιο ήσυχη, δεν μίλαγα γιατί δεν ήμουν καλά. Δεν ήθελα να εκφραστώ γιατί θα έκλαιγα. Ασχολήθηκα τώρα πιο πολύ με την εικόνα μου, πιο πολύ με τα μαλλιά, με το μακιγιάζ, με τα πάντα. Άφησα όλα τα άλλα στην άκρη, τελείωσα κάποιες υποθέσεις, ακύρωσα κάποιες δουλειές και έβγαλα αυτή την εικόνα. Τώρα... Εγώ μόνη μου. Ναι, τώρα είναι και η σειρά δεν δέχομαι ξανά κανείς να πει ότι έχω στη λίστα. Τώρα είναι η δική μου σειρά όμως. Όταν θα έρθει η σειρά σου μπορείς να πεις επειδή ό,τι θέλεις. Επειδή μίλησες για μένα όμως και είπες για στη λίστα. Δεν θέλω να καταλαβαίνεις, δηλαδή άμα πεις λίγο στη θέση θέμα μου, έληξε, δεν το έχει θέμα λήξει, έληξε. Καθόλου δεν έχει λήξει. Ωραία, για μένα έληξε. Δεν ξανασχολούμαι. Θα σου βάζω 5. Ωραία, τέλεια. Τι είναι αυτό τώρα. 3, 4, 5. Τέλεια. Ναι. Μικαέλα μου, στεναχωρέστηκες. Εντάξει, μου φτιάχνω το μακιγιάζ μου, γιατί έχει χαλάσει λίγο. Δεν κλαίω, φτιάχνω το μακιγιάζ μου. Άμα με πούνε, δηλαδή, κάπως με χαρακτηρίσουν, τότε θα πρέπει να αρχίσω να κλαίω. Πες ό,τι θες, πες ότι όπως έχω έρθει σαν τον Καραγκιόζ, δεν με νοιάζει. Αλλά μην ακυρώνεις την προσπάθειά μου. Ωραία. Αυτό με ενοχλεί. Ναι. Και αν έχω κάνει κάτι και με κατηγορούν, δεν με νοιάζει καθόλου. Σκασίλα μου. Όταν όμως δεν το έχω κάνει και με κατηγορούνε, δεν το αντέχω. Για την επόμενη φορά που θα μιλήσει γι' αυτό ή γενικά κάποιος εδώ να φέρει και αποδείξεις. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Γιατί λόγια στον αέρα δεν θα λέμε. Ευχαριστώ. Μικαέλα μου, το καταλαβαίνω ότι έχεις στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θα έρθει και η δική σου σειρά, να έρθεις εδώ, να κριθείς. Εντάξει, 3,4 ο μέσος όρος. Σούπερ. Πάμε στους κριτές, αρετή. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Στέλιο μου, σε ακούμε. Πώς σου φαίνεται η αρετή σήμερα? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ότι πρέπει για την εποχή. Ωραίο που κάμψεις, ακόμα είναι δικό μου. Ναι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Που το επέλεξες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και έδωσες πάρα πολύ ωραία ένταση με αυτό το μεγάλο γιακά και το έκανες λίγο πιο ζωηρό αυτό το φόρεμα που από μόνο του μπορεί να φαινόταν και λίγο μπανάλ. Για γίνα λίγο πίσω να δω πώς είναι και το έχεις βάλει ανάποδα. Ωραία. Θα μπορούσα να το βάλεις και κανονικά. Λοιπόν, ωραία η γούνα και το πανοφόρι που φοράει. Για ξαναβάρ' το λίγο γιατί σχεδόν το ξέχασα τόση ώρα που μιλάτε. Και το πανοφόρι. Τι και το πανοφόρι. Και τη ναι, ζακέτα. Ναι, βάλτε το για να δούμε λίγο και την εικόνα. Είναι μια πλεχτή ζακέτα λοιπόν, βάλτε την έτσι μισή. Και από πάνω έριξες μια γούνα πάρα πολύ ωραία. Ωραία πέδιλα, είναι πολύ ωραία. Και το καλσόν πολύ σωστό. Τι χρώμα είναι, μαύρο ή καφέ? Είναι μαύρο και το μπέζ, το νουτ. Το πιο μαυρισμένο. Α, έβαλες δύο. Δύο. Δηλαδή έβαλες από μέσα να το μπέζ ή απ' έξω. Το μπέζ το έβαλα απ' έξω. Το έβαλες απ' έξω για να κατεβάσεις τη μαυρίλα του καλσόν. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Άμα θέλουμε να πετύχουμε δηλαδή κάποιον τόνο που δεν υπάρχει σε καλσόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο. Από μέσα ένα ανοιχτό χρώμα και απ' έξω ένα πιο σκούρο ή το αντίστροφο. Ναι. Ακριβώς. Για να πετύχουμε το χρώμα που θέλουμε ή κάποια λάμψη. Η τσάντα μου αρέσει γιατί φαντάζει άσχετη, ενώ ταιριάζει πολύ ωραία. Είσαι πολύ ωραία, μου αρέσει, δεν σε βρίσκω σκούρα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Σούπερ, ευχαριστώ. Έλενα, πώς φαίνεται η ιδέα της αρετής? Ναι, λοιπόν, μου αρέσουν οι γιακάδες όπως βγαίνουν πάρα πολύ. Το κολλιέ που έχεις βάλει αυτή η λεπτομέρεια μέσα από τους γιακάδες και φαίνεται το τόσο όσο και το print στο επάνω μέρος του φορέματός σου, νομίζω ότι το χάνω τελείως στα μανίκια. Είναι λίγο σαν άτσαλα, σαν, δηλαδή είναι ένα πράγμα πολύ σαν άναρχο. Δεν, είναι η γούνα. Είναι το μανίκι που δεν είναι ωραία φτιαγμένο. Είναι το μανίκι του πουκαμίσου από μέσα που κάπως τραβάει. Θα σε δεις τι εννοώ στην κάμερα όταν δεις την εκπομπή. Θα σου βάλω 2, γιατί θα μπορούσες να είσαι πολύ πολύ καλύτερη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εσύ ειδικά. Χάρη, κοιτώντας την αρτή τη σκέφτεσαι. Τα πάντα, όλα αυτά που ελέγξαν.
Στεναχωριέμαι λίγο, αλλά τέλος πάντων. Τι να σου πω. Υπέροχα παπούτσια, πολύ ωραίο το χρώμα στο καλσόν που έχεις φτιάξει. Τρελαίνομαι για το φόρεμα, ενώ το σχέδιό του μου αρέσει πάρα πολύ. Οι γιακάδες με σκοτώνουν. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σε έβλεπα μια στυλάτη, απίστευτη νονά. Τέσσερα από μένα, ρε. Τέλεια, ευχαριστώ. Τέσσερα από το Χάρη. Ευχαριστούμε, Χάρη. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είσαι ευχαριστημένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σύνολό μου, ακόμη και αν έχει και κάποιες ατέλειες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γιακάδες, δηλαδή τους θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο σε σχέση με τα απλά που κάμισα. Μου αρέσει πολύ αυτό το χρώμα στα φορέματα. Πλέον θεωρώ ότι θα πρέπει πιο πολύ να παίζουμε με αυτά, δεν έχει να κάνει με ηλικία. Ναι. Μου αρέσει όμως σήμερα. Τελική σου βαθμολογία 12,4. Τέλεια, ευχαριστώ μια χαρά. Πάρα πολύ. Μπράβο, ρε, τις ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Το κορίτσι που θα δούμε αμέσως τώρα είναι η Χριστίνα Κεφαλά. Νομίζω το σημερινό θέμα σου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι εαυτός μου, αυτό να το ξέρετε. Το κατάλαβα από την πασαρέλα που έκανες, το απόλαυσες. Ναι, είμαι εαυτός μου. Νιώθεις πολύ ωραία, νιώθεις πολύ σεξι, νιώθεις όμορφη σήμερα. Ναι. Όλα αυτά. Ναι, όλα, όλα, όλα. Είναι... Θέλω να πω κιόλας ότι αυτό το φτιάξα μόνη μου. Το φόρεμα το πήρα από μία φίλη μου, τη Σόνια, που κάνει ρούχα έτσι βραδινά, καλά με την μητέρα της. Έχουν μια μπουτίκ. Και αυτό έτρεχα να βρω παρόμοιο ύφασμα. Και το έφτιαξα, δηλαδή, σε μια κυρία, σε μια μοντίστρα. Της είπες τι να κάνει, δηλαδή. Ναι, ναι. Της έδειξα τι. Το βρήκα το ύφασμα εγώ, έτρεχα μόνη μου να βρω το ύφασμα. Ποιο είναι το κόνσεπτ, Χριστινάκη? Ποιον παντρεύεις και πού πηγαίνεις? Παντρεύω την κολλητή μου, βέβαια, σε εκκλησία. Και μετά θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο να κάνουμε τη δεξίωση με λίγα άτομα, βέβαια, βάσει του κοροναϊού με αυτά τα δεδομένα. Αυτό. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Πάμε, κορίτσια, βαθμολογήστε. Αρετή, γιατί έβαλες δύο? Γιατί δεν, προπάντων, χρωματικά μου αρέσεις και το μαλλί σου μου αρέσει και το μακιγιάζ. Δεν μου αρέσουν τα αξεσουάρ, δηλαδή θα περίμενα κάτι άλλο σε αξεσουάρ. Δεν μου αρέσει το μήκος του φορέματος, θα το ήθελα πιο κοντό σίγουρα ή πιο ψηλό τακούνι. Και γενικά μου κάνει η όλη εμφάνιση ένα σετ, δηλαδή θα ήθελα περισσότερο ναι. από σένα μία πρόταση. Okay. Παντρεύω πρώτα την κολλητή μου. Δεύτερον, είμαι ο εαυτός μου. Τρίτον, δεν θα πάω με όλα τα έξτρα πάνω μου για να κάνω ένα γάμο με λίγα άτομα και σε δεξίωση και όλα σε ξενοδοχείο. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Δηλαδή, το κόνσεπτ το είπα. Δεν ξέρω γιατί μου βάλες δύο, γιατί το είδα ότι και χθες μου βάλες πάλι δύο. Οκ, δεχτώ, τα άκουσα. Χθες σου έβαλα τρία. Α, δύο μου είχε βάλει Τζένι, συγγνώμη. Ναι, οκ, συγγνώμη. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι τρία για δύο. Τρία και στις δύο τις εμφανίσεις τις προηγούμενες. Απλά σήμερα θεωρώ αυτό. Γενικά δεν μου αρέσουν τα μήκη και ίσως και το στυλ αυτό όλο. Δηλαδή θα ήθελα σίγουρα πιο μοντέρνα αξεσουάρ. Τα σκουλαρίκια σου μου αρέσουν. Και θα ήθελα λίγο να του δώσεις ένα pop λίγο το σύνολο. Δηλαδή? Να βάλω μποτάκια? Μία τσαχπινιά, όχι μποτάκια. Δεν γίνεται τσαχπινιά σε τέτοιο σύνολο. Είναι ένα φόρεμα από μόνο του. Το μόνο που έφτιαξα ήταν η σάραπα για να μην βάλω ένα σακάκι πάλι δηλαδή... κλασικό ή βάλω μια γούνα πάλι κλασική και βγω έξω. Δηλαδή και αυτή η εμφάνιση... Το ψάξα μόνη μου και το έφτιαξα αυτό. Δηλαδή αυτή η εμφάνιση μου είναι κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή περίμενα σίγουρα να δω μία από τις κοπέλες έτσι, δηλαδή τα χρώματα. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο. Ναι, καινούριο δεν είναι. Είναι κάτι που φορέσει δηλαδή... κάθε γυναίκα. Αλλά πέρα, γιατί έγινε και αυτό με τη Μικαέλα πριν και ήθελα να πω. Δεν μας κοιτάνε στην τηλεόραση μόνο τα άτομα που θα φορέσουν τα extreme, τις γούνες, το ένα το άλλο. Υπάρχουν και οι γυναίκες που θα φορέσουν απλά ένα φόρεμα και θα βγουν έξω. Δεν αντιπροσωπεύουμε όλοι κάποιον που θα φορέσει τα extreme, θα φορέσει τα χρώματα, ουσιαστικά, το άλλο. Ουσιαστικά είναι σαν να πήγες σε ένα μαγαζί και να σου προτείναν τι να βάλεις.
Δεν βλέπω πρόταση, αυτό εννοώ. Και σου είπα, το φόρεμα είναι από μια φίλη μου που το πήρε είναι, εγώ. Μου θυμίζει κάτι μαγαζιά στα οποία πήγαινα όταν δεν είχα βρει το δικό μου προσωπικό στυλ στα 16, στο οποίο πήγαινα και μου έλεγε η πολίτρια τι ακριβώς να βάλω, ώστε να αυτό μου κάνει εμένα εικόνα. Θα βάλετε αυτό το φόρεμα, θα βάλετε αυτή την εσάρπα και θα πάρετε και μία τσάντα, κάπως έτσι. Ούτε καν. Δηλαδή δεν βλέπω καθόλου προσωπικά στοιχεία πάνω λοιπόν, στο σύνολό. Το φόρεμα δικό μου, την εσάρπα την έφτιαξα εγώ. Τη τσάντα μου την έδωσε μια φίλη μου, γιατί πάλι δεν έχω τέτοιο αξιουάρ. Είχα καλή τσάντα, επώνυμη, αλλά δεν ήθελα να τη βάλω στην τηλεόραση. Άλλο εννοώ. Γι' αυτό και δανείστηκα. Εννοώ ότι γενικά μου κάνει λίγο σαν να πήγες σε ένα μαγαζί και η εικόνα αυτή, όλα από εκεί, όχι τι έκανες εσύ, σίγουρα έκανες μεγάλη προσπάθεια. Δεν το λέω αυτό για να σε προσβάλλω σε προσωπικό επίπεδο. Okay. Απλά μου κάνει λίγο εικόνα, γιατί κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Ναι, ωραία, okay, γιατί βλέπω ότι μου έχουν βάλει και 4, γι' αυτό. Εντάξει, ο καθένας το βλέπει αυτό με το μάτι του. Όπως και εμένα η Τζέννη μου έβαλε 5 και κάποιες άλλες κοπέλες ή εσύ μου έβαλες 3. Δεν σημαίνει αυτό ότι η δική σου η βαθμολογία είναι λάθος και της Τζέννης είναι η σωστή ή okay. Το αντίθετο. Είναι η δική μου προσωπική άποψη. Okay. 3,1 είναι ο μέσος όρος από τις παικτριές σου. Και πάμε στους κριτές να δούμε τι θα μας πούν και αυτοί. Γεια σας. Έλενα. Πώς σου φαίνεται το Χριστινάκι? Είναι πολύ καλοκαιρινή η εμφάνισή σου. Δηλαδή, είσαι εδώ γυμνή, είναι το πόδι σου γυμνό, είναι ανοιξιάτικο. Γιατί πιστεύετε ότι στους γάμους δεν πάνε έτσι? Εγώ θα πήγαινα σε γάμο Οκτώβριο όπως είναι τώρα έτσι. Γιατί είναι καλοκαιρινό? Και αυτό είναι το λάθος. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τον Οκτώβριο σε γάμο έτσι. Δηλαδή θα βάζα τι, καλσόν? Το σατέν είναι ένα ύφασμα που είναι χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Είναι όλες τις εποχές. Είναι four seasons. Το συγκεκριμένο ρούχο, εάν δεν έχει από πάνω κάτι το οποίο να είναι σταθερό και όχι να το βγάζεις, γιατί αυτό που έφτιαξες, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία προσπάθειά σου, είναι για να βγαίνει, δεν στέκεται. Μια κουμπάρα λοιπόν κάνει διάφορα πράγματα σε ένα γάμο. Δεν κάθεται να τη βάλουμε κορνίζα. Μα δεν θα το φοράω αυτό στο γάμο. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό θα το αφαιρέσω. Όπως θα αφαιρούσα και τη γούνα και το σακάκι και όλα. Όχι, θα μπορούσες να έχεις επιλέξει ένα άλλο ρούχο, το οποίο να έχει ένα μανίκι, να είναι της παρούσης. Οκτώβριο μήνα έχουμε. Δεν είναι να πεις Ιούνιο ή Αύγουστο ή ακόμα και Σεπτέμβριο. Αυτό σου λέω. Δεν μπορούμε να πάμε με αμάνικο, με ένα τυραντάκι σε ένα γάμο Οκτώβριο μήνα, όχι σε ένα γάμο, οπουδήποτε. Είναι μια καλοκαιρινή φιγούρα η δική σου. 2. Χάρη μου, εσένα πώς σου φαίνεται, Χριστίνα? Πανέμορφη. Είσαι ο εαυτός σου, σου πάει, αλλά είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, πάρα πολλές κυρίες ντύνονται με ένα μακρύ φόρεμα που πιάνουν τα μαλλιά, τους βάζουν ωραία κοσμήματα. Είναι κούκλες. Πάνε να παντρέψουν. Το ίδιο σημαίνει και για τις νύφες. Το styling είναι το μη αναμενόμενο. Δηλαδή, παίρνεις, αφού βάζεις ένα ωραίο φόρεμα, παίρνεις διάφορα πραγματάκια, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Η ενσάρπα σου θα μπορούσε να είναι όχι αναμενόμενη. Αυτή είναι. Κατάλαβες. Απλά την ενσάρπα δεν ήθελα να είναι too much και εκείνη, επειδή αυτό. Εκτός αν έβρισκα ένα ντεσέ που να έχει πολλά κάτι άλλα σχέδια, κάπως διαφορετική. Πώς λες. Απλά επειδή είχε αυτό, δεν ήθελα πάνω μου να είμαι. Δεν είναι να είναι too much, είναι να είναι too different. Να είναι κάτι που δεν σκέφτονται η πλειονότητα των γυναικών. Αυτό είναι το styling. Δημιουργία, ύφος σημαίνει style. Κατάλαβες. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά αυτό είναι το αναμενόμενο. Και χαίρομαι που είσαι ο εαυτός σου. Το αναμενόμενο για μένα, δηλαδή πολύ κομψή, υπέρλαμπρη, είναι ένα 3. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο, όμως, τι έχεις να πεις στη Χριστίνα σήμερα? Χριστίνα, λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Όμως έφερες ένα φόρεμα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω για αυτό το φόρεμα που έχεις επιλέξει. Λοιπόν, το χρώμα είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή χρώματος και αυτή τη στιγμή με το χρώμα που έχει το δέρμα σου, σου ταιριάζει. Αυτά τα φορέματα είναι ή ελαστικά, που επειδή έχει άνοιγμα δεν μπορεί να είναι ελαστικό, είναι συνήθως λοξακωμένα. Αυτό για οικονομία στο ύφασμα δεν είναι λοξακωμένο, οπότε έχει αυτήν την εικόνα που βλέπουμε. Και εσύ πήγες και το αντιμετώπισες με τον πιο κλασικό τρόπο που θα μπορούσες, να πάρεις μία εσάρπα. Λοιπόν, και μία τσάντα και ένα πέδιλο. Η τσάντα αυτή, που επίσης είναι μία τσάντα που πολλές γυναίκες επιλέγουν, είναι λάθος για αυτό το ρούχο, είναι πολύ μεγάλη. Θα έπρεπε να έχεις ένα τόσο κλάτσο. Αυτό τόσο πριν, μικρό, αλλά με λαμπερό κτλ. Πολύ ωραίο είναι το μακιγιά σου. Εντάξει. Και τα φαντάζομαι. Σα αρέσουν? Μ' αρέσουν και τα μαλλιά. Ωραία, χαίρε. Μ' αρέσουν όλα και διαφωνώ με τα σκουλαρίκια, την εσάρπα, τα και παπούτσια και τη τσάντα. Όλο. Δηλαδή όλο το styling και με την εφαρμογή του φορέματος. Με το ύφος του φορέματος, με γεια σου με χαρά. Στο να σου αφήσει το διάλεξη και θέλει να μην χαρακτηρίζεσαι ως ένα μοντέρνο κορίτσι, είναι δική σου απόφαση.
Λοιπόν, για σήμερα είναι ένα, γιατί βλέπουμε μόνο ένα φόρεμα που δεν είναι ωραία παρουσιασμένο. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου άκουσες πολλά σήμερα, πολλές συμβουλές. Ναι, εντάξει, είναι σωστή. Εντάξει, αυτά που λένε και για τα κορίτσια, εντάξει, οκ. Αλλά είμαι αυτό που θα φοράγα εγώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φάνηκε αυτό, η αλήθεια είναι. 9,1 τελική σου βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Το επόμενο κορίτσι που θα δούμε είναι η Μικαέλα Φωτιάδη. Έχουν πει ότι όταν ευριάζεις, είσαι πολύ εντυπωσιακή, ε. Αλήθεια. Είσαι, έχεις ένα περπάτημα μπαμπού, επιβλητικό. Δεν νιώθω ότι έκανα και πολύ δυνατό περπάτημα, να σου πω την αλήθεια. Πώς είσαι, είσαι καλά. Εντάξει, ναι. Εγώ σε βλέπω ενοχλημένη, απολύτως φυσιολογικό. Πες μας λίγο το κόνσεπτ. Προσπαθώ να μπω λίγο στο μου του κόνσεπτ. Μπράβο, να είμαι... πες μας για το κόνσεπτ, ναι. Ναι, θα μου γελάσει μου λίγο. Λοιπόν. Εγώ πάντρεψα μία φίλη μου, Αμερικάνα. Λόγω κορονοϊού δεν μπορούσε να κάνει το μεγάλο γάμο που ήθελε, ούτε να έρθει η οικογένειά της όλη και οι φίλοι της από εξωτερικό κτλ. Οπότε τελικά έκανε ένα μικρό γάμο σε ένα σπίτι με κλεισάκι... Μέσα στο σπίτι. Ναι, στον κήπο. Αυτά. Θες να πάμε στις βαθμολογίες, να δούμε τι θα πούν τα κορίτσια. Τι λες, Μικαέλα. Οχ, πάμε. Και τεσσάρια, και τριάρια, και διάρι, ωστόσο. Έρη, γιατί έβαλες τρία στη Μικαέλα. Είσαι πανέμορφη σήμερα, Μικαέλα, πιο όμορφη από ποτέ. Μου λείπει σίγουρα το πονοφόρι. Το θεωρώ πολύ, πολύ βασική έλλειψη στην εικόνα. Να σου απαντήσω αυτό. Ναι. Επειδή και τα μανίκια είναι έτσι ιδιαίτερα, πηγαίνοντας στο γάμο, η εκκλησία είναι μέσα στο σπίτι ουσιαστικά, είναι μαζί, είναι στον ίδιο χώρο, οπότε δεν θα έχω και κάπου έξω να βγω, μόνο από το αυτοκίνητο. Εάν έβαζα ένα πανοφόρι, μπορεί να χαλούσε αυτό όλο το design. Δηλαδή, όπως και η νύφη, ας πούμε, δεν φοράει το πανοφόρι, έτσι και η κουμπάρα που είναι μαζί της, με αυτό το σκεπτικό. Εντάξει. Εμένα θα ήθελα να μας προτείνεις και ένα πανοφόρι πάνω από αυτό που φοράς. Για μένα ήταν πολύ βασική έλλειψη το πανοφόρι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί φοράει ένα σετ. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ταιριάζει. Όλα ταιριάζουν αυτό με όλα. Αυτό δεν είναι σετ. Είναι άλλο... Με αυτό. Αυτό εδώ είναι σετ που το έβαλα ανάποδα και έβαλα από μέσα αυτό το πουκάμισο. Τότε το έχει σετάρει πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται λες και είναι όλο ένα σαν ένα ρούχο. Φόρεμα. Ναι. Το έχει φτιάξει πολύ ωραία. Αρετή, δύο. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι το θεωρώ είναι ένα σετ. Γενικά δεν μου κάνει μια καινούργια πρόταση. Η μόνη πρόταση που έχει κάνει είναι στο να το βάλει ανάποδα το γυλαίκο. Δεν μου αρέσει που έχει συνδυάσει τις πέρλες στα μανίκια με πέρλες στα αυτιά. Δεν μου αρέσει το μήκος του μανικιού από το πανοφόρι της με τις πέρλες. Θα το ήθελα ή λίγο πιο κοντό ή λίγο πιο μακρύ. Και μου λείπει σίγουρα το πανοφόρι, αλλά δεν πάβει να είναι ωραία στο πρόσωπο και χρωματικά να ταιριάζει. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κάνει μια καινούργια πρόταση σήμερα. Δεν θεωρείς ότι είναι λίγο αυστηρή, γιατί οι συμπαίκτριές σου έχουν βάλει και τεσσάρι. Όχι, δεν είμαι αυστηρή, είμαι δίκαιη και έτσι όπως είναι και τα κορίτσια δίκαια και λένε την άποψή τους, έτσι και εγώ λέω τη δική μου άποψη. Πήρα δηλαδή, αρκετά τεσσάρια, δηλαδή, Μικαέλα... γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι. Σχεδόν οι μισές βαθμολογίες είναι τέσσερα. Ναι. Εγώ δεν κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ κάνω αυτό που πιστεύω εγώ και αυτό που θεωρώ εγώ δίκαιο σύμφωνα με αυτό που σκέφτεται η αρετή.
Και επίσης μου κάνει πιο πολύ για νύφη παρά για κουμπάρα. Δηλαδή, αν θα ήμουν η νύφη, το δεν θα ήθελα. Το άκουσες. Το άκουσα το κόνσεπτ. Δεν θα ήθελα δηλαδή να έρθει η κουμπάρα έτσι. Αν εμένα όμως μου το ζήτησε η ίδια η νύφη που είναι φίλη μου. Της αρέσουν οι πέρλες, θα είναι έτσι το δικό της ρούχο κοντά. Μου ζήτησε να ντυθώ λίγο να ταιριάζουμε. Και μου είπε ότι μια και θα είσαι έτσι λαμπερή, βάλε και κάτι να φαίνεσαι πιο πολύ νύφη. Μήπως και γίνει πρόταση επιτέλους. Αυτό είπα. Ναι. Δεν ξέρω ούτε το κόνσεπτ γενικά μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκεται η νύφη και όχι η κουμπάρα. Όταν είναι πολύ καλές φίλες, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Δηλαδή πιστεύω ότι πιο πολύ θα σε έκανα για νύφη με θεματικό Charleston παρά για κουμπάρα. Okay. 3,4 μέσες ώρες από τις συμπαικτριές σου, Μικαέλα μου. Πάμε στους σκριπτές που σε περιμένουν. Γεια σας. Καλώς τη. Στέλιο, να ξεκινήσουμε με σένα. Πώς φαίνεται η Μικαέλα? Εγώ θα σταθώ στο Στέλιο που κάνει στο κεφάλι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ταιριάζει πάρα πολύ με το ρούχο. Τώρα, η τσάντα είναι άκυρη. Τα παπούτσια δεν είναι σωστά. Και σίγουρα λείπει το πανωφόρι και γάντια. Γάντια. Ναι, γάντια. Τα γάντια θα μπορούσε ένα πολύ ωραίο styling. Με αυτό το ρούχο, θα μπορείς να βάλεις και ένα ωραίο δαχτυλίδι πάνω από τα γάντια, θα μπορείς και να έχεις και ένα καλσόν που να έχει μια πληροφορία, γιατί το έχεις κάνει λίγο θεατρικό για όλο. Για να είναι πιο ναι. Θα μπορείς δηλαδή να κάνεις πάρα πολύ styling έτσι όπως το πήγες. Δεν έκανες. Έκανες μόνο ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλι, που είναι βασικό, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν λειτουργήσει ή δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άρα έκανες μόνο κεφάλι. Εντάξει, και αυτά όμως δεν τα έβαλα όπως τα βρήκα, τα έφτιαξα, το γύρισε αυτό. Να, δεν θέλω το πουκάμισο από μέσα, το έφτιαξε κάπως. Άκου τώρα, επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Δεν είναι ότι δεν έκανα τίποτα όμως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μην κάνουμε το τόσο. Τότε έβαλε ένα γυλαίκο μπρος πίσω, δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει. Όχι. Πες μου, εγώ θέλω να σε ακούσω. Όχι. Τι πες. Έλα, πες το. Τίποτα. Όλα καλά. Έλα. Θεωρείς δηλαδή ότι όντως ότι είναι μεγάλη προσπάθεια αυτό? Για μένα προσωπικά ναι. Θα μπορούσα να βάλω απλά ένα φορεματάκι και να ερχόμουν. Τι βάζω, να κουμπάρω φόρεμα. Φόρεμα ήρθε. Η προσωπική σου σφραγίδα που είναι, είπαμε, στο κεφάλι και το υπόλοιπο που είναι. Πανοφόρη, αξεσουάρ, τα αξεσουάρ είναι λάθος. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δίωξε. Ευχαριστώ. Έλενα μου, Μικαέλα, πώς τη βλέπεις? Αυτό το χρώμα έτσι που περλίζει και λίγο κάτω από το πρόσωπό σου, που έχει το πουκάμισό σου, πάει συγκλονιστικά, σε φωτίζει υπέροχα. Τα μαλλιά σου μου αρέσουν και επειδή το έχεις πάει τέρμα Gatsby, θα μπορούσες να βάλεις και εδώ μια πολύ ωραία πέρλα, ένα πολύ ωραίο στράς, ξέρεις, τσιμπιδάκι ή και ακόμα και vintage, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Εγώ στη θέση σου δεν θα επέλεγα τόσο θεματικά παπούτσια. Θα φορούσα ένα λουστρίνι πολύ ψηλό, πολύ ψηλή γόβα, χρωματιστή, για να το φέρεις λίγο αυτό, να το ισορροπήσεις και να το κάνεις λίγο πιο τώρα, ναι, την εμφάνισή σου. Θα κρατούσα αντίστοιχως μια τσάντα που θα ήταν τελείως άσχετη, με ωραία, λαμπερή, αλλά όχι αυτό το πράγμα που κάνει πολύ πολύ vintage, σχεδόν της μαμάς, σαν σεσεράκι, της μαμάς μου, της θείας μου, που το έχω για να βάλω κινητό και κραγιόν και τέλος. Ναι. Για να μιλήσουμε για μια εικόνα η οποία θα μπαινες μέσα σε ένα χώρο και θα έλεγαν «Ουάου». Mm-hmm. Εντάξει, ήρθε ένα κορίτσι που ξέρει πολύ καλά πώς στείλει. Συμφωνώ με τα γάτια που πώς τέλειωσε. Εγώ θα ήθελα να δω και κάτι στα χέρια, ενώ κάτι σε δαχτυλίδι, κάτι. Ναι. Αυτό το look θα μπορούσε να το έχει κάνει υπερθέαμα σήμερα, με 2-3 πινελιές μοντέρνες. Mm. Και χρωματικά και από αψιλικών και να έχει φέρει και ένα πολύ ωραίο πανοφόρι συγκλονιστικό κοντό. Εντάξει. Okay, ναι. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια όμως, αδιαφυσβήτητα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ θα σου βάλω 3. Ευχαριστώ. Χάρη να ακούσουμε και σένα, πώς φαίνεται η Μικαέλα. Πιο κινηματογραφική, πεθαίνεις. Είναι 2-3 λαθάκια τώρα στιλιστικά. Η τσάντα είναι λίγο αδύνατη. Ναι. Θα άλλαζα τα παπούτσια, θα άλλαζα λίγο το καλσόν και την τσάντα. Και ήθελε πολλά δαχτυλίδια, αφού είσαι τόσο απλή και είναι ένα κοστούμι. Πολλά αξεσουάρ εδώ, κατάλαβες. Το κεφαλάκι σου με πολύ ωραία προσπάθεια. Πάντως, είσαι από τις πιο ωραίες φωτογραφίες. Είσαι ένα φωτογραφικό τεσάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ φωτογραφικά, πάρα πολύ. Μικαέλα, 4 από το Χάρη, ωραία. Τέλεια. Πώς νιώθεις λίγο καλύτερα? Ναι.
12,4 τελική σου βαθμολογία σήμερα. Είναι πολύ καλή. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε. Μπράβο, Μικαέλα. Το επόμενο κορίτσι που θα δούμε είναι η Κάτια Φουρτούνη. Γέννης, ποιο είναι το κόνσεπτ, παντρεύεις, βαφτίζεις, τι γίνεται? Παντρεύω μια παιδική μου φίλη στο Δημαρχείο Σερών, απόγευμα, και μετά θα πάμε στο σπίτι της. Έχει ένα πολύ ωραίο μεγάλο σπίτι στη Χρυσοπηγή Σερών και θα κάνουμε ένα πάρτι. Ωραία, πάμε κορίτσια, βαθμολογήστε. Έλα, πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Ναι. Δεν πρέπει να έχεις κανένα παράπονο. Όχι. Έτσι. Ειρήνη, έβαλες 4. Ναι. Με μια καρδούλα. Για πες μας. Μου αρέσει το παντελόνι που έχει bling, obviously, αλλά μου αρέσει ένα άλλο στυλ που έχεις φέρει. Μου αρέσει το blazer που δεν φοράς 2-3, αλλά το έκανες σαν φόρεμα. Έτσι πως φοριέται είναι λίγο πιο fancy. Μου αρέσει. Είναι σαν μπλούζα το συγκεκριμένο. Νομίζω δεν μπορεί να φορεθεί σαν πανωφόρη. Είναι... No, είναι compliment που σου δίνω. Δεν ναι, είναι, ναι, όχι, το ξέρω, compliment. Το ξέρω, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Αν ό,τι έκανες με το μαλλί, κάτι διαφορετικό. Μου αρέσει το profile. Είσαι πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Blinky Blinky. Μπράβο, Κάτια. 4,1 ο μέσος όρος. Πάρα πολύ ωραίος ο μέσος όρος. Ναι. Μακάρι να έχεις την ίδια συνέχεια και με τους κριτές. Θα δείξει. Να ελπίζουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς τη. Χάρη πήρε πολύ καλές βαθμολογίες η Κάτια από τις συμπαίκτριές της. Εσύ θα συμφωνήσεις με τα κορίτσια, πώς φαίνεται. Το είδα, το είδα. Πάντα τέτοια. Πάντα άξια, που λένε και στις κουμπάρες. Πρώτη φορά παντρεύω, οπότε δεν. Ναι. Να. Λοιπόν, ωραίο παντελόνι, ωραία μπορδοπαπούτσια. Είναι σατέν, είναι εντυμένα. Είναι σατέν. Πάρα πολύ. Η τσάντα σου μαύρη, με αυτά τα κρόσια και έχει τονίσει πολύ. Το ωραίο πρόσωπό σου, έχεις βάλει πολύ μακριά σκουλαρίκια, τα οποία ταιριάζουν με την τσάντα σου. Γιατί και το παντελόνι. Γιατί είναι εδώ μπροστά. Πολύ όμορφης. Ευχαριστώ. Λυτή. Είναι ενσάρπα, τη φοράς αυτή. Ναι, γιατί τώρα που την κρατάς, είναι σαν εφημερίδα. Για φόρεσέ τη λίγο να δω όλη. Μισό λεπτάκι λίγο να βάλω εδώ την τσάντα. Έτσι δεν τη φοράς. Ωραία. Και πιο κάτω στους ώμους είναι ακόμα πιο... Εμένα μου αρέσει από τη μία μεριά, για να πω την αλήθεια. Αλλά αν κρυώσω μπορώ να τη βάλω εδώ, γιατί είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στο στήθος. Λοιπόν. Επειδή φωτογραφικά και μόνο στο μυστήριο δεν μου βγάζεις τη χαρά και την ελπίδα που έχει, αλλά σαν μεμονωμένα θα σε φωτογράφιζα σαν μια κυρία η οποία μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο event, γι' αυτό δεν θα σου βάλω τον μεγάλο βαθμό που έβαλα προηγουμένως, δηλαδή σαν εικόνα. Μου φαίνεσαι λίγο σκούρα και λείπει κάτι και από το λαιμό. 3 από μένα. Στέλιο μου, πώς φάνηκε η εικόνα σήμερα της Κάτιας. Τι έχεις. Δεν ξέρω. Γιατί είσαι έτσι στεναχωρημένη. Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή. Μία μου βγαίνει στεναχώρια, μία μου βγαίνει σε νεύρα, μία μου βγαίνει... Εσύ παιδί μου είσαι έτοιμη να κλάψεις όμως τόση ώρα. Μου έχει μείνει μία ένταση. Τι ένταση, θες να το μοιραστείς μαζί μου. Ρε κορίτσι μου, γιατί τα παίρνεις τόσο τη μετρητή, ρε καρδούλα μου, όμορφη που κλαις πάλι και χαλάς αυτό το make-up το υπέροχο. Όταν λοιπόν σήμερα, μετά από τόσες μέρες με τα σακάκια, σε βλέπουμε αλλιώς και χθες σε είδαμε αλλιώς και πήρες και τους αντίστοιχους. Ναι, φοράς ένα. Ένα. Εντάξει. Και πήρες και τους αντίστοιχους βαθμούς εχθές που δεν έβαλες 37 σακάκια και έβαλες κάτι άλλο. Αυτό δεν σου δηλώνει κάτι. Με όλα αυτά τα σακάκια που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σώπαμε εκείνα τα σακάκια, βάλε ένα φρένο. Έχουμε δει σακάκι πάνω στο σακάκι, πάνω από το σακάκι, κάτω από το σακάκι. Και λέμε να είναι μια εβδομάδα καινούργια αυτή. Και είσαι η νικήτρια. Τι βλέπουμε πέρα από τα 2 σακάκια. Τι είναι αυτό, πάω να πάρω βάτες.
στο My Style Rocks. Είναι κόνσεπτ αυτό. Δεν σου λέει κάτι. Δεν στέκομαι τόσο εκεί πέρα. Πού είχατε δίκιο σε αυτό. Με τι τρόπο να σου το πω, ότι δεν θέλουμε να φύγεις από το παιχνίδι. Και αν συνεχίσεις με το sequel των σακακιών, θα φύγεις. Γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον. Και σου λέμε, άλλαξε το, έλα αλλιώς, για να συνεχίσεις να είσαι στο παιχνίδι, γιατί πιστεύουμε ότι έχεις στυλ. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι όλο το story. Με αγάπη σου μιλάμε. Είσαι ένα κορίτσι που βλέπεις το παιχνίδι 4 χρόνια, σωστά. Ξέρεις πολύ καλά με ποιους έχεις να κάνεις. Ξέρω. Λοιπόν, όταν έναν άνθρωπο τον πιστεύουμε και του λέμε ξεκόλλα, ξεκόλλα, ξεκόλλα και επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος, είναι σαν να μην μας ακούει. Και σαν να πρέπει να του δείξουμε το δρόμο ή να φύγει ή να αλλάξει. Λοιπόν, αν εσύ επιθυμείς να σου συμπεριφερόμαστε διαφορετικά από τις συμπαιχτριές σου, εγώ δεν το επιθυμώ. Όχι, δεν είπα αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίρνεις μόνο τα καλά και τα μπράβο και τα αρνητικά να μην τα παίρνεις. Αν δεν μπορείς να εκτίθεσαι στην τηλεόραση ή να εκτίθεσαι στα σχόλια που είναι μόνο καλοπροαίρετα, και στο λέω με το χέρι στην καρδιά, δεν έχουμε τίποτα προσωπικό και, δεν μας και ούτε και μοιραζόμαστε ούτε τα χρήματα, ούτε τις νίκες, ούτε τις χασούρες, τίποτα. Έτσι. Είστε διαγωνιζόμενοι και είμαστε τρεις άνθρωποι που έχουμε μία κάποια όψη για κάποια πράγματα και καλώς ή κακώς μας επιλέξαν και μας φέραν εδώ πέρα. Και μας ξέρατε και μας ξέρετε. Συμφωνώ. Και επιλέξατε να έρθετε για να κριθείτε για τις εικόνες σας. Ούτε για τα προσωπικά σας προβλήματα, ούτε για τους χαρακτήρες σας, ούτε για τίποτα. Εμείς για ρούχα μιλάμε. Και όταν μιλάμε και ανεβαίνουν οι τόνοι, είναι για το καλό σας. Ενδυματολογικά. Αν δεν θες να έχεις την ίδια αντιμετώπιση με τις συμπαίκτριές σου, δεν με ικανοποιεί εμένα προσωπικά. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μαριονέτες να μιλάμε. Έλα, Κάτια μου, τι έγινε, τι είναι, όλα καλά, στα σέρας. Δεν γίνεται. Στέλιο μου, για πες μας για την Κάτια. Για τα σημερινά σου ρούχα. Επέλεξε λοιπόν να βάλεις ένα σακάκι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι ή έχεις κάνει εσύ κάτι... Όχι, αυτό το πήρα έτσι. Το πήρες έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και το παντελόνι το οποίο ήταν έτσι ή το έχεις κεντήσει εσύ. Το μόνο που έφτιαξε είναι η τσάντα και η σάρπα. Ωραία. Αυτά τα ρούχα όπως τα έχεις επιλέξει μου αρέσουν πάρα πολύ και σου ταιριάζουν, όμως. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τάση ακριβώς αυτή η φόρμα αυτών των ρούχων 2 χρόνια πριν. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ έντονο, το βλέπαμε και πάρα πολύ στα social και στο Instagram και στο Pinterest. Ξέρεις, και οι σχεδιαστές και κάπως street style και κάπως, ξέρεις, όλο. Είναι πάρα πολύ φορεμένο αυτό σαν εικόνα, σαν φόρμα, σαν σιλουέτα. Οπότε αισθάνομαι ότι βλέπω κάτι το οποίο δεν είναι πρόταση αυτή τη στιγμή. Η μόνη πρόταση είναι ότι σε ένα πολιτικό γάμο πάμε με ένα μαύρο κοστούμι, με κεντητό παντελόνι που είναι ok, αλλά σαν φόρμα. Θεωρώ ότι είναι λίγο κουρασμένο για να πας τώρα αυτή την εποχή με αυτή τη φόρμα σακακιού και με αυτό το πατρόν παντελονιού. Έχουμε χειμώνα 2020 αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό δεν μας κάνει μια πρόταση μόδας, μας κάνει δύο κομμάτια που ήταν επίκαιρα και το λέω δεν είναι γιατί πρέπει να πετάμε τα ρούχα των προηγούμενων σεζόν, αλλά πρέπει ή να δείχνουμε ένα πιο σύγχρονο τρόπο να φορεθούν ή να τα αφήνουμε λίγο να ξεκουράζονται γιατί ήταν πάρα πολύ trendy και στη σεζόν που περάσανε και να τα ξαναφέρουμε λίγο αργότερα. Εντάξει, οπότε δεν βλέπω κάτι καινούριο στην εικόνα. Βλέπω ένα μαύρο ωραίο σύνολο, το οποίο εννοείται ότι μπορείς να πας έτσι σε έναν πολιτικό γάμο και γενικά το μαύρο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στους γάμους για να γίνεται ένα πολύ ωραίο φόντο στην ύφη και να είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Και δεν μου αρέσει και αυτή η σάρπα η ποιότητά της με τα κρόσια, γιατί τα κρόσια θα πιάνονται κάπως λίγο στα κεντήματα, λίγο στη τσάντα. Σε είδα πριν που κάπως ταλαιπωριώσουν. Το κατάλαβα και εγώ αυτό μετά. Και θα προτιμούσα να φοράς μποτάκι παρά αυτό το παπούτσι, για να είναι και λίγο πιο χειμερινή εικόνα. Και ένα σωστό πανοφόρι πάνω από αυτό το σακάκι για την περίσταση γενικώς. Λοιπόν. 2 για σήμερα. Ευχαριστώ. Έλενα μου, ναι. Πολύ ωραία επιλογή, πολύ ωραίο το σακάκι. Εμένα μου αρέσει και το παντελόνι. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες, αν έχουν τέτοιο και δεν έχουν κάτι άλλο να βάλουν, μπορούν που καμπανίζει κιόλας λίγο, αν έχεις και μπουτάκι στην εικόνα, κάνει σωστό. Θα έβαζες στη θέση σου στρας, ακόμα και σκουλαρίκια στρασί που κάνεις στα παπούτσια σου, ξέρεις, εκεί που κάνει τη μητούλα, για να τα κάνω λίγο πιο χαριτωμένα. Λυδικιά. Στα παπούτσια σου. Α, στα παπούτσια. Σκουλαρικάκια, ξέρεις, στρασάκια, ναι, ναι, που βάζω εγώ, που συνηθίζεις να κάνεις εσύ. Ναι. Ενδεχομένως να μην έβαζα τα σκουλαρίκια αυτά και να έβαζα μια πολύ μεγάλη στρας καρφίτσα εδώ επάνω, στο, ξέρεις, στο γιακά. Ή αν δεν έβαζα την καρφίτσα,
ένα πολύ ωραίο βελουτέ κορδονάκι, ξέρεις, στο λαιμό, με ένα στρασάκι επάνω, να κάνει πιο γυναικείο και να πέφτει λίγο έτσι το κορδόνι του μέσα στο, εκεί στο μπουστιέ. Λοιπόν, είναι μια ωραία προσπάθεια, ωραία η τσάντα, ωραία η εσάρπα. Εγώ θα πήγαινα έτσι σε γάμο, 3. Ευχαριστώ πολύ. Κάτια μου, 12,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, εμείς ευχαριστούμε. Η επόμενη κουμπαρούλα μας είναι η Έρι Λόλι. Πολύ μου αρέσει ο Δεν σταματάει το τραγούδι, ε. Ναι, είναι πολύ ωραία. Μας δίνει μια πολύ ωραία ενέργεια και διάθεση. Ποιον παντρεύεις, ποιον βαφτίζεις, τι Παντρεύω γίνεται. Την καλύτερη μου φίλη που όντως θα παντρευτεί φέτος. Και θα την παντρέψεις. Και θα την παντρέψω εγώ. Α, ωραία. Ο γάμος θα γίνει στην Κύπρο, εκεί ζει η κολλητή μου, είναι Κύπρια. Και θα πάω, θα γίνει φυσικά με λίγο κόσμο, ενώ είχαμε κανονίσει άλλα πράγματα. Εκ των πραγμάτων, λόγω των συνθηκών, θα είμαστε 20 άτομα. Και... Λεμεσό, Λάρνακα. Στην Πάφο. Πάφο. Ναι. Ωραία, ωραία. Και Πάφος πανέμορφη. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία, να περάσετε υπέροχα. Θες να πεις κάτι για το outfit, πώς το εμπνεύστηκες και τα λοιπά. Ξεκίνησα με το καπέλο και έστησε το outfit πάνω στο καπέλο. Πού το βρήκες το καπέλο? Το καπέλο το πήρα από μία φίλη μου. Α, ναι, μάλιστα. Το δάνεισε. Ωραία. Κάτι άλλο θες να πεις, να περάσουμε στη βαθμολογία? Όχι, να περάσουμε. Να περάσουμε. Χριστίνα μου, έβαλες 3. Η Έρη πήρε και 5, έχω να σου πω σήμερα. Ναι, εσένα, και εγώ τώρα που την ξανά. Όχι, τώρα που την ξανά. Με παρατηρώ, νομίζω έπρεπε να βάλω 4. Να το θυμάσαι και αύριο. Αύριο έχεις ένα. Έναν έξτρα βαθμό. Έναν έξτρα από μένα. Δεν θέλω, Χριστίνα. Όχι, το σταυρώσα με το ζόρι. Θες ή δεν θες. Όχι, για 4 είσαι. Όντως, έκανα λάθος εγώ. Τώρα που σε παρατηρώ ακόμα περισσότερο και το. Τι σε έκανε αρχικά να μου βάλεις 3. Ξέρεις, αυτό στο κεφάλι, δεν ξέρω, ενώ σου πάει, εμένα δεν μου αρέσει γενικά. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Σου πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν για γάμο. Είναι θρησκευτικός ή πολιτικός? Δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Εννοώ το καπέλο, αν θα είναι θρησκευτικός ή πολιτικός ο γάμος. Εντάξει, σε πολιτικό θα μου άρεσε λίγο πιο άνετα να βάλουμε και κάτι τέτοιο. Είμαι σε πολιτικό. 5 πρέπει να μου βάλεις. 5, 2 πάνω αύριο. Ναι, αυτό λίγο με χαλάει. Δεν είναι της αισθητικής το καπέλο που φοράω, λοιπόν. Εσένα σου πάει, αλλά γενικά σε γάμο δεν ξέρω αν να το είχα φανταστεί να φοράμε έτσι καπέλο. Παρ' όλα αυτά να είναι είσαι για 4. Δηλαδή τον ένα βαθμό που τον έχανες, θα τον έχανες μόνο και μόνο γι' αυτό στο κεφάλι. Και γιατί δεν είμαι για 5 και είμαι για 4. Εννοώ ότι... Αφού ανεβαίνουμε. Εννοώ δεν θα σου βάζα 5 γιατί... Θα με χαλούσε το τέτοιο. Mm-hmm. Το στο κεφάλι. Ήταν 4. Απλά εγώ έκανα λάθος, οπότε σου χρωστάω έναν βαθμό. Άρα δεν ήταν 5 γιατί σε χαλούσε αυτό που φοράς στο κεφάλι. Είναι 4. Είναι 4, αλλά είναι 3 επειδή συνεχίζει να σε χαλάει. Εντάξει, το πιάσα. Το κατάλαβες. Μόνο. 3,9 ο μέσος όρος. Πάρα πολύ ωραίες βαθμολογίες από τα κορίτσια. Πάμε τώρα να δούμε τι θα ακούσουμε από τους κριτές. Ναι, Έρη, ναι, βέβαια. Γεια σας. Καλώς την. Στέλνια, να ξεκινήσουμε με σένα. Πώς φαίνεται η Έρη? Δεν μου άρεσε σήμερα και θα σου πω γιατί. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα σε μεγαλώνει πάρα πολύ. Τα χρώματα αυτά δεν σου πάνε και δεν ταιριάζουν και μεταξύ τους η ποιότητα. Δηλαδή το μέσα είναι κάτι σαν δερματίνη. Mm-hmm. Μπορείς να βγάλεις λίγο το πανωφόρι. Ναι. Αυτό φορέμα είναι δικό σου. Ναι, αλλά έχω αδυνατήσει πολύ. Αλήθεια, λες τώρα. Ναι. Καινούριο. Όχι, δεν είναι καινούριο, είναι διετίας. Το ξέρω, έχω αδυνατήσει πολύ. Όχι, δεν είναι. Εκτός το ότι σου είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Ή τουλάχιστον έτσι όπως το φοράς. Δηλαδή, το ντεκολτέ είναι πάρα πολύ συντηρητικό, το μανικάκι είναι έτσι κάπως, το μήκος. Δηλαδή, πραγματικά. Έχω πάρα πολλά φορέματα και φούστε σε αυτό το μήκος. Το μήκος από μόνο του δεν είναι κακό. Σε ένα τέτοιο φόρεμα που είναι, δεν έχει ούτε ντεκολτέ και το μανίκι είναι μανικάκι και έχει και αυτό το μήκος και δεν υπάρχει κάποιο styling
λίγο πιο, να σου πω, σύγχρονο, φαίνεται πάρα, πραγματικά είναι πάρα πολύ συντηρητικό. Μπορεί να το σηκώσει να το κάνει μήνυμα. Ναι. Και το έχει βάλει με γόβα, με καφέ πανοφόρη τύπου αλκαντάρα που κάνει λίγο. Μήπως το κάνα πολύ. Όχι, όχι. Δηλαδή τώρα, σε αυτό το μήκος, αφού έχεις αυτό το φόρεμα λοιπόν και αποφάσεις να το βάλεις, που καλά δεν συμφωνώ, γενικά με την εικόνα δεν συμφωνώ, αλλά μου κάνει και εντύπωση γιατί δεν σου πάνε και τα ρούχα. Δηλαδή, γιατί? Μα γύρνα καταρχάς να σε δουν έτσι όπως έχεις γίνει τώρα, που είναι άλλη γυναίκα είσαι. Εντάξει, λοιπόν, δεν σου πάνε αυτά τα ρούχα, είναι πάρα πολύ συντηρητικά για σένα, εσύ δεν είσαι συντηρητική. Και συντηρητικά όχι με την έννοια τώρα της σοβαροφάνειας και... Δηλαδή γόβα, με αυτό το μήκος φορέματος, με αυτό το καφέ από πάνω, με καπελάκι, έτσι καλοχτενισμένη, με μια λυσιδίτσα, δηλαδή όντως θα ήσουν έτσι κουμπάρα. Δεν ξέρω αν θα ήμουν όντως έτσι κουμπάρα. Βασικά ένα φόρεμα μέχρι το γόνατο για να είμαι κουμπάρα θα το φορούσα σίγουρα. Πολύ στενό. Πολύ στενό, ναι. Με ένα πανοφόρι μέχρι το αστράγαλο ή με ένα κοντό. Ναι. Ναι, με πέδιλο. Ναι. Με τα μαλλιά σου πολύ ωραία ανάλαφρα. Είσαι σαν αεροσυνοδός σε αραβικές χώρες που φοράνε... Πραγματικά, μου φαίνεται... Δεν έχω λόγια, είναι όλα λάθος. Δεν σας αρέσω καθόλου. Καθόλου. Είσαι μουντή, συντηρητική, άλλη, καθόλου σεξι, καθόλου μοντέρνα, καθόλου φρέσκια, καθόλου Οκτώβριος. Δηλαδή, σαν να ζωρίστηκες πολύ για κανένα λόγο. Δεν μου αρέσει καθόλου σήμερα, Έρη. Ούτε για την Κύπρο, ούτε γενικά για κουμπάρα, ούτε για σένα γενικά. Εντάξει. Χάρη, εσένα πώς σου φαίνεται, Έρη. Διαφορετική. Και εμένα λίγο δεν μου είναι πολύ δυνατή η εικόνα σου. Φοράς αυτό στο κεφάλι και έχεις και την χοντρή αλυσίδα και δεν μου μοιάζει για Έρη Λόλη. Γι' αυτό. Μοιάζει μια κουμπαρούλα από την Ευρώπη, από κάπου, αλλά συντηρητική. Ευρωπαία είμαι. Ευρωπαία στην Ελλάδα στο Γιάννη να ζω. Είπα από την Ευρώπη, αλλά συντηρητική. Δηλαδή, επειδή δεν έχει συνηθίσει αυτές τις εικόνες. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ωραία τα χρώματα, ωραίο αυτό που φοράς από πάνω, πολύ μαλακό. Οι γόβες είναι ωραίες. Εντάξει, δεν είναι από τις πολύ δυνατές σου εικόνες. Αυτό που με χαλάει τελείως είναι η αλυσίδα και το καπέλο. Mm-hmm. Και με αποσυντονίζει. Σίγουρα όμως είναι ενδιαφέρουσα η κουμπάρα, είναι artistic. Ξέρει από γούστο. Έλενα, θα είναι εντυπωσιακή κουμπάρα η Έρη. Ναι, εμένα μου αρέσει η Έρη. Μου αρέσει το μήκος του φορέματος όπως το έκανε ο Στέλιος, πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει και όπως σε είδα αρχικά. Μπορώ να σε φανταστώ δίπλα σε μια νύφη, σε μια εκκλησία, με ένα τόσο ωραίο μύντι και ειδικά στα πόδια σου πάει πάρα πολύ. Αυτό που με ενοχλούν είναι δύο πράγματα στο φόρεμα. Ότι είναι μεγάλο και θα μπορούσε να βάλει μια ζώνη, να τονίσει πολύ τη μέση σου και ενδεχομένως πριν το βάλει εδώ να ανοίξει λίγο παραπάνω το ντεκολτέ σου. Γιατί είναι ένα πολύ. Ένα καθόλου. Πώς να σου το πω. Είναι ένα ντεκολτέ σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερο να είναι πιο χαμηλό παρά έτσι που επειδή σου είναι και μεγάλο πια το φόρεμα, έχει χάσει τελείως τη φόρμα του. Με μια ζώνη θα έδειχνε πολύ, πολύ καλύτερα τη μέση σου. Άρα μπορεί και να με ενοχλούσε το ότι σου κάνει λίγο πιο μεγάλο πάνω και κάτω. Τώρα, αυτά τα παπούτσια είναι η ατυχία η μεγάλη στην σημερινή σου εικόνα, κάτε με. Θα ήθελα κάτι σίγουρα πιο λαμπερό. Είναι ματ πάρα πολύ. Καστόρινες, δεν είναι? Ναι. Είναι ματ πάρα πολύ. Δεν πάνε καθόλου με την όψη του φορέματος, η οποία έχει μια γυαλάδα από πάνω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που έχεις βάλει, σαν πανοφόρι. Και επειδή είναι και μαλακό, αυτό που με ενοχλεί είναι το χρώμα του. Κατά τα άλλα, δεν έχω κανένα θέμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η επιλογή αυτή. Βέβαια, αν το ίδιο πανοφόρι είχε, ας πούμε, τις αποχρώσεις που φοράει η Τζένι στο κάφταν dress, αυτό που φοράει, θα το έκανες ακόμα πιο. Το καπέλο αυτό δεν πάει καθόλου με την αλυσίδα. Τα δύο ξεχωριστά μόνα τους, σε άλλες εμφανίσεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Όμως αυτό, το καπέλο ακυρώνει, η κουάφ αυτή ακυρώνει το κολλιέ και αντίθετα. Είναι πολύ πιο βαρύ σαν στιλιστικά η αλυσίδα σου και πιο καθημερινή σε σχέση με το λεπτεπίλεπτο που έχει ένα τέτοιο είδους καπέλο στο κεφάλι σου. Μπορντό κραγιόν θα έπρεπε να βάλεις στην προκειμένη περίπτωση και όχι κόκκινο. Και κατά τα άλλα, όταν βγάζουμε αγκώνες οι γυναίκες σε κοινή θέα, είναι πάρα πολύ ωραίο να τα έχουμε κάνει ένα γρήγορο peeling. Και όποια δεν έχει peeling σπίτι μπορεί να βάλει καλαμποκάλευρο με μέλι και είναι το πιο ωραίο peeling και το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο. Από εμένα είναι τρία. Ευχαριστώ πολύ. Έρη.
10,9 τελική σου βαθμολογία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Και συνεχίζουμε το διαγωνιστικό μας μέρος με την Τζέννη Γεωργιάδου. Τζέννη. Γεια σου, Κατερίνα μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Τι γίνεται, το δικό σου κόνσεπτ ποιο είναι? Λοιπόν, εγώ θα σας πάω λίγο βόρεια, σε Στοκχόλμη. Γίνομαι μάρτυρας στο Δημαρχείο σε μία φίλη μου, η οποία ήμασταν παλιά συμμαθήτρια, σπουδάζαμε μαζί Art Direction. Και παντρεύεται. Αυτή η κοπέλα τυχαίνει να είναι συγγενής με τη βασιλική οικογένεια. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει είναι λίγα. Dress code, υπάρχει συγκεκριμένο. Όχι, δεν έχει κανένα dress code. Τα άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο καλεσμένοι. Είναι οι καλεσμένοι, είναι ένα μίξ από απλούς τριντούς και κάποιους από τη βασιλική οικογένεια. Η κοπέλα αυτή έχει αποφασίσει να μην την κάνει αυτή τη ζωή, δεν έχει αυτό το lifestyle, οπότε είναι πάρα πολύ απλή κοπέλα. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν θα είναι εκεί, σας το λέω. Μάλιστα. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να μπείτε στο κλίμα του Δημαρχείου, να περιγράψω ότι είναι μέσα με μάρμαρα, αγάλματα, έξω έχει ένα υπέροχο κήπο με συντριβάνια. Είναι λίγο... Εντυπωσιακό, γκλάμουρους όλο πολύ, αυτό. Πολύ, ναι. Γι' αυτό έχεις βάλει κι εσύ. Πες μας για τρία πράγματα. Έχω βάλει ένα πολύ παλιό φόρεμα. Αυτό, είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου, δυστυχώς. Είναι μιας γνωστής. Ξέρετε, έχω την αμία στα παλιά φορέματα. Έκανα το λίγο styling μέσα από το φόρεμα. Το παπούτσι το διάλεξα για να είμαι άνετη, γιατί θα είμαι όρθια πολλές ώρες. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Πάμε, κορίτσια. Βαθμολογήστε την Τζέννη. Τζέννη, βαθμολογίες γκαλά, έτσι. Πολύ Τετάρτη είναι σήμερα, αλλά θυμίζει λίγο Κυριακή. Mm-hmm. Λοιπόν, Δώρα, έβαλες 4. Βεβαίως. Γιατί δεν έβαλες 5. Γιατί θα ήθελα να μην βλέπω πού τελειώνει το μποτάκι, δηλαδή θα το ήθελα να πηγαίνει λίγο πιο πάνω. Μόνο γι' αυτό κατάλληλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Χάπη είσαι λοιπόν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όσον αφορά αυτό που λέει για το μποτάκι, πώς το βλέπεις? Όσον αφορά αν αυτό το συγκεκριμένο παπούτσι υπήρχε σε μπότα. Α, θα έβαζες μπότα. Θα έβαζα μπότα. Άρα έχει δικιό. Θα έβαζα και αυτό. Αλλά αν είχα να διαλέξω την μπότα με το μποτάκι, θα διάλεγα την μπότα. Ειρήνη, και εσύ 4. Θέλω να πω, μου αρέσει πολύ το ύφασμα, γιατί όταν φωτογραφίζεις αυτή την ημέρα, φαίνεται πιο έντονο οι φωτογραφίες. Μου αρέσει το φόρεμα, το χρώμα, το σταυρό, μόνο άλλο παπούτσι ύφασμα, ή άλλο style, I don't know. Μόνο αυτό με χαλάει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου. Εγώβα. You know what, σκεφτόμουν, θυμάσαι αυτά τα πράσινα που είχες σε άλλο επεισόδιο. Ναι. Μήπως αυτό. Μήπως. Μήπως, αλλά δεν ξέρω. Αλλά αυτό το κάτι, I don't know, maybe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. 4,2. Ωραιότατα. Ναι, ναι. Πάμε στους κριτές, Τζενάκη. Πάμε. Χαίρετε. Έλενα, πώς φαίνεται η Τζέννη, είναι εντυπωσιακή, κουμπάρα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σου είναι λίγο μικρό στους ώμους, ε. Έχω βάλει και βάτες. Όντως. Όντως. Το έχεις κάνει λίγο έτσι. Το έχεις κάνει, του έχεις αλλάξει το σχήμα λίγο. Έχει ανέβει λίγο η αλήθεια, ναι, είναι με τις βάτες. Ναι, και κάπως είναι, ξέρεις, περίεργο. Σε σχέση και με τη γραβάτα και με το πουκάμισο, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα ήθελα πιο εντυπωσιακά... Και να όχι, τα γύριζα. Πιο εντυπωσιακά. Πιο μεγάλα. Πιο μεγάλα. Και ακόμα και μανικετόκουμπα θα ήταν υπέροχα σε αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα με τίποτα θα έβαζα μαύρο παπούτσι και θα κρατούσα μαύρη τσάντα. 100%. Αυτό είναι ένα τόσο statement ρούχο. Που, όπου τα βρίσκω κι εγώ, με πιάνει τρέλα, αλήθεια. Είναι φανταστική ιδέα με τη γραβάτα και το πουκάμισο. Ακόμα και να έλειπε αυτός ο σταυρός, αν είχες και πολύ και μεγάλα... Σκουλαρικιά. Όχι σκουλαρικιά, το πουκάμισο αυτό. Γιακά, κολάρα. Αν είχες και πιο μεγάλα κολάρα, θα μου άρεσε περισσότερο. Και εγώ θα ήθελα ένα χρυσό μποτάκι.
Λοιπόν, 4 όμως, γιατί είναι μια υπέροχη ιδέα. Ευχαριστώ. Τζέννη, 4 από την Έλενα. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα συνεχίσουμε έτσι. Στέλιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία επιλογή φορέματος και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ με το styling γενικά, δεν συμφωνώ καθόλου με την παρουσία του μαύρου κι εγώ. Δηλαδή, η μαύρη γραβάτα, ο μαύρος σταυρός, η μαύρη τσάντα και τα μαύρα παπούτσια είναι αυτά που μου χαλάνε πάρα πολύ το φόρεμα. Σίγουρα πιο εντυπωσιακό πουκάμισο, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, ακριβώς βασικά αυτά που σου πει, Έλενα. Mm-hmm. Σαν ιδέα είναι πολύ ωραίο, όμως το μαύρο το σκληραίνει πολύ χωρίς λόγο. Δηλαδή, ένα πιο φίνο πουκάμισο. Σαμπανί, χρυσό, κάτι όπως είναι αυτά. Πράσινα, όπως είναι στο καφτάνι σου, μποτάκια, μεταλλικά ή χρυσά πολύ έντονα ή και πολύ στολισμένα ενδεχομένως. Και μου λείπει και το πανωφόρι για να είναι εικόνα ολοκληρωμένη. Διότι είσαι πολύ ωραία μέσα έτσι. Κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει. Δει. Χάρη μου, εσένα ποια είναι η δική σου γνώμη για την Τζέννη σήμερα? Τζέννη μου, είπες ότι η νύφη έχει κάποια σχέση με τη βασιλική οικογένεια, είναι καλά ζωή? Ναι, έχει κάποια συγγένεια. Είναι απόγονος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως. Καμία απολύτως. Με την ενδυμασία σου εννοώ. Καμία απολύτως. Ωραία. Λοιπόν, έχεις επιλέξει ένα ιερατικό στυλ, λόγω του σταυρού και της κραβάτας και του μαύρου φακέλου που κρατάς και τα μαύρα παπούτσια. Έχεις και αυτό το μαλλί που είναι ακριβώς. Δηλαδή, αν ήταν στον καθεδρικό, θα ορκιζόμουν ότι είσαι κομμάτι του κληρικού, του ιερέα, ας πούμε, και είσαι πίσω, δεν είσαι στην ιερέα. Ξέρεις τι, δεν βλέπω, εγώ, δεν βλέπω καθόλου τη θηλυκή πλευρά μιας γυναίκας. Ναι. Απλά την εννοώ. Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι πολύ ανδρόγινο. Πολύ ανδρόγινο, πολύ ίσιο το φόρεμα, δεν φαίνεται η σιλουέτα μου. Ναι, ναι και... επίτηδες το διάλεξα. Έτσι θέλω να είμαι. Γι' αυτό νόμιζα ότι το ζευγάρι είναι κάποιοι. Γι' αυτό το λόγο και έχεις. Όχι, όχι. Το... δεν ήθελα. Μερικές φορές επιλέγω να μην δείξω τη σιλουέτα μου, άλλες φορές επιλέγω να τη δείχνω extreme πολύ. Αυτό είναι αναλόγως που πάω, πώς αισθάνομαι. Δεν έχω θέμα να δείξω τη σιλουέτα μου, αλλά δεν έχω και θέμα να μην τη δείξω και καθόλου. Μίλησε για τη γλυκότητα, όχι για σιλουέτα. Πιστεύω ότι η γλυκότητά μου δεν είναι στο ρούχο που φοράω. Μαλλιά, make-up. Όχι, το ρούχο δεν έχει γλυκότητα. Είναι... δεν είναι εκεί η γλυκότητά μου. Στο ρούχο μου. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Όχι. Έβαζα 3. Δεν μου αρέσει σήμερα. Εντάξει, δεκτό. Κανένα πρόβλημα. Τζέννη μου, 12,2 η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Επόμενη διαγωνιζόμενη είναι η Άρτεμις Καραβουσιάνη. Πολύ αυτό το τραγούδι, Άρτεμις. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται, πού πηγαίνεις, σε γάμο, σε βάφτιση, σε γάμο βάφτιση? Όχι, όχι. Πάω σε γάμο. Πέρυσι είχαμε πάει διακοπές στην Κάρπαθο με τον άντρα μου. Και στη θάλασσα γνωρίσαμε ένα πολύ έτσι ωραίο ζευγάρι, νεαροί, που είχαν σκυλί, είχα και εγώ σκυλί, οπότε πιάσαμε κουβέντα με τα σκυλιά μας, γίναμε φίλοι, γνωριστήκαμε. Και κάποια στιγμή την είδα πολύ στεναχωρημένη και προσπάθησα να τη βοηθήσω. Εν πάση περιπτώσει, με δύο λόγια μίλησα στο παιδί, στο φίλο της και μπόρεσα με την εμπειρία μου και την τζαχτινιά μου και όλα αυτά να τους καταφέρω να τα ξαναφτιάξουν. Μάλιστα. Η κοπέλα αυτή ενθουσιάστηκε και μου λέει, τώρα που θα παντρευτούμε, σε παρακαλώ πολύ, του χρόνου θέλω να γίνεις κουμπάρα. Για να δούμε τι θα πούν τα κορίτσια. Πάμε, βαθμολογήστε την Άρτεμις. Τζέννη, 3, με καρδιά. Πάντα. Δεν μου αρέσει το μαλλί. Θα ήθελα κάτι άλλο.
Μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια σου. Θα ήθελα να δω κάτι από μέσα. Μέσα από αυτό. Πώς λέγεται αυτό που φοράς από πάνω. Καφτάν, δεν ξέρω. Καφτάνι. Θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι εγώ ακριβώς. Είναι φόρεμα καφτάνο ιδέες, σε πάση περιπτώσει. Από μέσα έχω βάλει, φοράω δύο. Στα μαύρα, βέβαια, δεν ήθελα να βάλω κάποιο χρώμα. Ήθελα να δώσω όλη την ένταση σε αυτό που φοράω, που από μόνο του είναι ένα statement. Αλλά επειδή δεν έχω και κάτι από πάνω, μια εσάρπα, έχω βάλει δύο μπλούζες από μέσα και φοράω κολάν από κάτω και δερμάτινη φούστα. Δηλαδή με ντυμένη στα μαύρα όλη. Μου αρέσει πάρα πολύ η δερμάτινη φούστα. Δεν μου αρέσει το μπλουζάκι που έχεις από κάτω. Θα ήθελα κάτι πιο. Ναι. Το έθνικ μου αρέσει μόνο όταν είναι πολύ έντονο για κάποιο λόγο. Η τσάντα δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει πολύ. Απλά θα ήθελα να το είχα έτσι να το είχες κάνει λίγο πιο έντονο για κάποιο τρόπο. Ωραία. Ωραία. Κάτια, εσύ έβαλες 4. Σου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η γενική εικόνα. Αυτό που με χαλάει είναι, ενώ ταιριάζουν πολύ τα βραχιόλια, τα δαχτυλίδια δεν ταιριάζουν με τα βραχιόλια και η τσάντα δεν ταιριάζει με όλο το look. Δηλαδή, βλέποντας εκεί το χέρι σας, είναι λίγο πιο elegant, πιο σοφιστικέ και όλο το υπόλοιπο είναι πολύ μπόχο. Το μποτάκι είναι ωραίο για την ηλικία σας. Εγώ, αν το φορούσα, θα ήθελα ένα πιο aggressive, αλλά το θεωρώ πολύ σωστό για εσάς. Μου αρέσει που βάλετε και το κολάν σας. Και όντως και τα μαλλιά θα τα ήθελα λίγο πιο ατιμέλητα, όχι τόσο. Ίσως μια λογούρα που να πέφτει διαφορετικά, αλλά θα μου πείτε φοράτε και τα μακριά τα σκουλαρίκια. Ήθελα οπωσδήποτε να είναι πάνω ναι. Για να φαίνονται τα σκουλαρίκια. Ναι, δεν ξέρω τώρα ίσως τι να προτείνω. Ίσως διαφορετικός κότσος, λίγο πιο χαλαρός ο κότσος. Να μην είναι τόσο στημένος. Ναι. Αυτό. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη. Ναι. 3,3 όμως ως όρος. Πάρα πολύ ωραίες βαθμολογίες. Για να δούμε τι θα πούνε και οι κριτές. Πάμε. Ο Χάρης σε περιμένει. Άρτεμι. Γεια σας. Γεια σου, Άρτεμις. Τι ωραία που σε ντυμένεις σήμερα. Πόσο διαφορετική. Ορίστε. Πόσο διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω έτσι λίγο τη διαφορά. Θα μπορούσα βέβαια, είχα καλά φορέματα και... αλλά ήθελα να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό από τις άλλες κοπέλες, γιατί σκέφτηκα ότι δύσκολο να το σκεφτείς για γάμο, να ντυθείς έτσι. Βέβαια. Αυτό το φόρεμα, δεν ξέρεις τι είναι αυτά τα μοτίβα που έχει μπροστά εκεί στο... δεν ξέρω ακριβώς, πρέπει να... Ένα κομμάτι ύφασμα. Ένα κομμάτι ύφασμα, δείχνει, ναι. Και τα, μαζί με το έχει δέσει με τα μανίκια και τα πλαϊνά. Μάξ. Δεν είναι ιδανική η τσάντα σου, αυτό που κρατάς, το ξέρεις. Κατάλαβα, ναι. Όπως δεν είναι ιδανική και η δερμάτινη φούστα που φοράς από κάτω. Ναι. Είναι πολύ σκέτη. Ναι. Δεν μπορούσε να έχει κάτι και αυτή να ακολουθεί. Ναι. Ή τέλος πάντων η υφή της, ναι. Το print επάνω να ήταν διαφορετικό, να μην ήταν σκέτο. Ήθελα απλά να είναι μαύρο, να μην δω... όλη η ένταση είναι στο απ' έξω. Ναι. Αν αφορούσε κάτι άλλο θα έπαιρνε την ένταση από το... και θα... οπότε ήθελα να είναι όσο γίνεται πιο απλή. Μόνο το κολάν ήταν πολύ λίγο, φαινόταν σαν γκαλσόν να φοράω. Οπότε σκέφτηκα να βάλω τη μαύρη φούστα, την δερμάτινη. Και τα παπούτσια επίσης δεν είναι έθνικ, είναι αρβιλάκι. Είναι αρβιλάκι. Πόλης. Αρβιλάκι πόλης, ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, με λίγη ακόμη προσπάθεια θα το είχες ολοκληρώσει όλο. Εντάξει, προσπάθησα. Ένα πολύ ωραίο 3. Ωραία. Μπράβο, Άρτεμις. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Ευχαριστώ. Ελένα μου, εσύ τι λες. Ναι. Είσαι στην Κάρπαθο. Ναι. Κοίταξε, είναι όλο αυτό που βλέπω. Αν το έβλεπα κάπου αλλού, αν μου έλεγε ότι θα πας αλλού, θα το καταλάβαινα με τίποτα. Παρά μόνο ότι πας ένα απόγευμα να πιεις ένα καφέ ή να κάνεις μια βόλτα οπουδήποτε που έχει λίγο ψύχρα. Mm-hmm. Τώρα που σε τοποθετείς εκεί, σε ένα νησί δηλαδή, που είναι. Που εσύ είσαι άνετη, αισθάνεσαι καλά, δεν θέλεις υπερβολή, είσαστε 10 άνθρωποι και. Είσαι σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας, μοναχικό και πανέμορφο. Μπορώ να σε δω εκεί. Δηλαδή, αυτό το πανωφόρ είναι συγκλονιστικό. Αυτά που με ενοχλούν τώρα. Ναι. Με ενοχλούν τα σκουλαρίκια. Είναι πολύ μεγάλα. Δεν τα χρειάζεται καθόλου, ξέρεις, γιατί επειδή το πανωφόρ έχει όλα αυτά τα... όλα αυτό, είναι, έχει όλο αυτό το pattern, θεωρώ ότι έφτανε για την εικόνα. Πιασμένα τα μαλλιά σου επάνω χωρίς τα σκουλαρίκια σου, θα ήταν μια πολύ πιο ωραία, ολοκληρωμένη και ιδιαίτερη εικόνα. Ο πρωταγωνιστής σου είναι αυτό το πανωφόρι. Δεν θα ήθελα με τίποτα να δω αυτή τη φούστα
η οποία είναι πολύ συντηρητική, δεν αναπνέει μέσα από αυτό το υπέροχο πράγμα που φοράς από πάνω. Ιδανικά, αν έπρεπε να βάλεις μία φούστα, θα έπρεπε να είναι δερμάτινη, σε χρώμα, ακόμα και στο πετρόλ που έχει το πανοφόρι σου, που είναι ένα συγκλονιστικό χρώμα, φαρδιά και μεγάλη, στενή στη μέση και φαρδιά και μεγάλη. Αν φορούσες και loafers γυαλιστερά, θα ήσουν ακόμα πιο βατή για μένα. Δηλαδή, θα ήσουν μια εικόνα που θα σε φανταζόμουν σε οποιοδήποτε εκδήλωση κοινωνική, δηλαδή σε ένα γάμο. Λοιπόν, πολύ ωραία προσπάθεια, διαφορετική, με ένα πολύ ωραίο αέρα. Δεν μπορώ να σου βάλω όμως παραπάνω από δύο για τα λάθη τα οποία εγώ επισήμανα. Εντάξει. Στέλιο, εσύ τι λες? Άρτεμις. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πανοφόρι. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Τώρα, ο τρόπος που έχεις αντιμετωπίσει αυτό το ρούχο είναι πάρα πολύ συμβατικός και συντηρητικός, θα έλεγα. Δηλαδή, το άφησες να πρωταγωνιστήσει, ενώ θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις και να κάνεις μία εικόνα που να έχει όντως styling, γιατί τώρα δεν έχει ένα σωστό styling. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να δω τη τσάντα που κρατούσες προχθές την κίτρινη, που ήταν σαν πίθωνας. Είναι... Τώρα θα πήγαινε. Πάρα πολύ. Δεν το σκέφτηκα. Ναι, θα πήγαινε πάρα πολύ. Αυτή η τσάντα είναι πολύ συντηρητική. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πανοφόρι. Το πανοφόρι που έχει έναν πολύ έντονο χαρακτήρα. Ναι. Θα ήθελα τα ρούχα που φοράς από μέσα, γιατί κάποια στιγμή ίσως να το βγάλεις, να μην είναι τόσο συντηρητικά άχρωμα και αδιάφορα. Δηλαδή, θα ήθελα να βγαίνει μια κλος, φούστα, φίδι, καφέ, δερμάτινη για παράδειγμα. Δηλαδή, και δερμάτινη και σε άλλο χρώμα και να έχει και κάποιο χαρακτήρα άλλο. Ένα γιακά, ένα κόσμιο νομίζω στο λαιμό. Αυτά τα σκουλαρίκια είναι κάπως... Εντάξει, δεν μου αρέσουν και σαν σκουλαρίκια, αλλά επειδή κάθονται πάνω στους ώμους σου και ξεσκουρνιάζουν εδώ, κάπως σαν να κλέβουν από το πρόσωπό σου την προσοχή, γιατί ήδη έχει και πολλές πληροφορίες του πανοφόρη, θα ήθελα τα μαλλιά σου να είναι κάτω, πιο ελεύθερα και ίσως ένα ωραίο κόσμημα στο λαιμό. Αλλά μπράβο για την ιστορία και την εικόνα. Δηλαδή αυτό με εντυπωσιάζει, χαίρομαι που τόλμησε να θες μια τέτοια εικόνα που είναι αντισυμβατική. Ναι. Και κάπως να αλλάξουμε και την νοοτροπία, το τι πρέπει να φοράμε στους γάμους και τι δεν πρέπει, έτσι. Γι' αυτό σου βάζω δύο, για τη φιλοσοφία γενικώς. Ωραία. Άρτεμις, θα περίμενες λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα ή όχι? Ίσως λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. 10,3 τελική σου βαθμολογία και αύριο μέρα είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη κουμπάρα που θα δούμε στην πασαρέλα του My Style Rocks είναι η Δώρα Πρωτοπαπά. Είμαι καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Άσπρο λευκό φοράς. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς άσπρο-άσπρο. Ναι, δεν ακριβώς. Για πες μου, γιατί διάλεξες αυτά τα ρούχα σήμερα? Λοιπόν, εγώ θα πάω στα Γιάννενα. Παντρεύεται μία φίλη μου. Ωραία. Και επειδή η Έρη μας είπε ότι είναι βροχερά τα Γιάννενα και επειδή δεν φορά τα κούνια, επέλεξα αυτό το μποτάκι. Για πάνε ενδεχόμενο. Ναι, και για να μην γλιστρήσω βασικά με την βροχή και με αυτά. Ωραία. Άλλο. Τα Γιάννενα είναι κρύα, οπότε έβαλα λίγο και το γουνάκι μου. Ωραία. Και είμαι έτοιμη. Είσαι πανέτοιμη. Για να δούμε θα πούν τα κορίτσια. Βαθμολογήστε. Έρη, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω με σένα, διότι είσαι και από τα Γιάννενα, να καταλαβαίνεις. Τώρα τοποθετήθηκε και η Δώρα για βροχές, για αυτά, να είναι άνετη, μποτάκια, ιστορίες, τρία. Γιατί... Και μου είπαν, κοίτα στο θεματικό, μην πας στα Γιάννενα, το έχει πάρει άλλο. Ποια το πήρε, δεν ήξερε ότι θα μπήκε καινούργια παίκτρια. Βασικά, με έχεις μπερδέψει πολύ. Είχα στα λόγια τη. Ναι, με έχει μπερδέψει πολύ και καταλήγω ότι δεν μπορώ να σου πω ότι δεν πάει αυτό με αυτό, αυτό με εκείνο και αυτό με το άλλο, γιατί δεν μου πάει τίποτα. Έβαλες τρία όμως, Ναι, ναι, γιατί δεν είδα το φόρεμα. Μετά που το είδα, αφού έβαλα το βαθμό,
έτσι όπως φορούσε το πανωφόρι της. Οπότε τώρα να μπω σε διαδικασία να σου πω. Να το φορέσει το πανωφόρι ή όχι, δηλαδή. Ορίστε. Με οπωσδήποτε. Δεν πα να το φορέσει το πανωφόρι, έχει πάρει πνευμονία. Και λίγα φορά. Αλλά να, δεν μπορώ να μπω τώρα στη διαδικασία να σου πω βάζω αυτό, βγάζω αυτό, γιατί δεν μου αρέσει τελικά η εικόνα. Okay. Δεν μου αρέσει σχεδόν τίποτα με τίποτα. Αρετίες έβαλες δύο. Ούτε εμένα μου αρέσει η εικόνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δηλαδή πάνω είναι άλλη ιστορία και κάτω είναι πάλι άλλη ιστορία. Μου αρέσει πολύ το μποτάκι σου και που θα πήγαινες έτσι σαν κουμπάρα στα Γιάννενα. Αλλά νομίζω ότι δεν μ' αρέσει συνδυαστικά και γενικά σαν στυλ ούτε το φόρεμα, αλλά ούτε το πανωφόρι μαζί. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Ευχαριστώ. 3,2 ο μέσος όρος. Οι κριτές περιμένουν να πας, βέβαια. Φοβάμαι. Γεια σας και πάλι. Καλώς τη. Στέλιο, πώς φαίνεται η δώρα, είναι στα Γιάννενα. Ναι, ναι. Και στα Γιάννενα, πρώτη φορά. Της πήρε το κόνσεπτ της Εύης, καταλαβαίνεις. Πρώτη φορά στα Γιάννενα. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά κουμπάρα. Ναι. Δεν ήθελες καθόλου. Όχι. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όχι, τι να βάλω τώρα. Εσύ θες να βάλεις κάτι άλλο, η μαμά σου σου είπε, γιατί δεν δοκιμάζεις αυτό. Μια άλλη σου φίλη σου είπε, πώς θα πας έτσι, κουμπάρα γίνεσαι πρώτη φορά. Βάλε κάτι. Μια άλλη σου είπε, μα τώρα θα πας στα Γιάννενα στην επαρχία, ντύνονται κάπως που δεν ισχύει, ντύνονται τέλεια στην επαρχία. Αλλά κάποιοι έχουν μια άλλη άποψη, οπότε άκουσες εσύ διάφορα και κατέληξες έτσι. Για βγάλε λίγο αυτό. Να το βγάλω. Σίγουρα. Ναι. Το βγάλα. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Είναι ένα φόρεμα που είχε μία προοπτική. Σε μία άλλη γυναίκα θα ήταν πιο ωραίο. Όχι ότι δεν σου πάει, απλά μου φαίνεται ξένο πάνω σου. Γενικά φοράω και παγιέτες και τέτοια. Φοράς, ε? Βεβαίως, έχω τέτοια πολλά. Και με έχω βάλει και σε γάμο. Με τι παπούτσια? Και με πέδιλο τα έχω φορέσει. Ναι. Η τσάντα. Τσάντα. Τι έχει. Δεν ταιριάζει. Όχι. Ταιριάζει, λες. Φυσικά και ταιριάζει χρωματικά, είναι εξαιρετικό. Θεωρώ. Χρωματικά είναι εξαιρετικό σίγουρα. Σαν ύφος δεν έχει συναντηθεί. Καμία επαφή, έτσι. Καμία επαφή. Καμία. Λοιπόν, γενικά θεωρώ ότι κάπως ζορίστηκες και ότι η εικόνα δεν έχει σύνδεση. Ένα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δώρα μου. Να κρυφτώ. Να φύγω. Κινήσαμε με έναν άσο. Για να δούμε. Δεν πειράζει, συνέχεια. Δεν πειράζει. Έλενα, πώς σου φαίνεται τώρα. Απροσάρμοστο μου φαίνεται αυτό όλο το η εικόνα. Δεν ξέρω πώς έχει σκεφτεί. Θα το βρούμε στην πορεία πώς σκέφτεσαι. Δεν μπορώ να συνδέσω τίποτα με τίποτα. Τέλει. Ακόμα δηλαδή και στην πιο έτσι, να κλείσω τα μάτια μου και να σκεφτώ πώς ένα παιδί μπορεί να σκεφτεί και να φορέσει αυτά τα μποτάκια με αυτό το ρούχο και να πάρει αυτή την τσάντα, να βάλει αυτό το ρολόι, να βάλει αυτό το πανωφόρι. Δεν έχω να σου πω, δεν με έχει φέρει σε μια θέση να μην μπορώ να σου πω πώς θα τα έβαζα, εάν είχα, ας πούμε, κάτι από όλα αυτά. Σκέφτηκα όση ώρα μιλήσω στέλνιος, να σου πω πώς να έκρυβες τη φούστα, να βάλεις κάτι άλλο από πάνω, για να μην φαίνονται καθόλου τα παπούτσια. Γιατί πάντα έχω τη λογική ότι επειδή ζούμε καιρούς περιεργούς και οι γυναίκες, ξέρεις, δεν έχουμε, ας πούμε, πολλά χρήματα να χαλάσουμε και να αγοράσουμε καινούργια πράγματα, πώς θα μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Εντάξει, είναι απόλυτα κατανοητό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δώρα κι άλλος άσος, για να δούμε. Θα τριτώσει το κακό, ελπίζω. Θα τριτώσει, θα τριτώσει. Έλα, μην το λες αυτό, κάτσε να δούμε. Χάρη. Όλα αυτά που άκουσες συγκεντρώνονται στο πολύ απλό ότι δεν σου πάει αυτό το πράγμα. Όπως έχεις ντυθεί και έχεις χτενιστεί και έχεις βαφτεί, αν κάτσεις μπροστά στον καθρέφτη, δεν σου πάει. Δεν θα πω δεν είσαι εσύ, γιατί δεν ξέρω ποια είσαι. Γνωριζόμαστε 2 μέρες, 3, και δεν θέλω να κάνω υποθέσεις. Αλλά δεν σου πάει, δεν σε κολακεύει, δεν είναι για σένα. Βάζοντας και αυτό, το πανωφόρι, το άσπρο, δηλαδή πραγματικά είναι σαν ψυγείο όλο αυτό το πράγμα, καταλαβες. Αυτό θα να σου πω. Σήμερα δεν είσαι κουμπάρα, σήμερα είσαι κουμπαράς. Για το ψυγείο. Κουμπαράς. Έχεις και τη σχισμή επάνω στη χωρίστρα, ό,τι πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Δύο.
ευχαριστούμε. Δώρο μου, έχεις πολύ ωραίες ιδέες. Πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό και πού σε κολακεύει κιόλας, έτσι. Βεβαίως. Όχι μόνο τι σου αρέσει να βλέπεις επάνω, σου τι σε αναδεικνύει. 7,2 η τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Τελευταία αντιαγωνιζόμενη για σήμερα είναι η Ειρήνη Σταυρινούδη. Τα πανηγύρια, Ειρήνη. Oh yeah. Σ' αρέσουνε στοιχείο τα πανηγύρια, γίνεται χαμός. Θα έρθεις μαζί μου. Θα έρθω, αμέ. Στα... Με το καλό να βρούμε πάλι την κανονικότητά μας, να γίνονται όλα αυτά τα οι ωραίες μαζόξεις, τις λέω εγώ. Εσύ πού πηγαίνεις, παντρεύεις, βαφτίζεις, τι γίνεται. Λοιπόν, τη φίλη μου εδώ η Τζένι. Η Τζένι, Τζένι, ναι. Θα είμαι κουμπάρα της. Α, παντρεύεσαι, Τζενάκι. American boy. την βρήκα ένα Αμερικάνο, ήρθε και με είδε στη Νέα Υόρκη και το ρωτεύτηκε. Λοιπόν, λόγω του κορώνα δεν μπορεί να έχουμε γάμους. Θα πάμε στο City Hall. Πού θα πάτε? City Hall. City Hall. Είναι πολιτικό γάμο. City Hall. Στο Manhattan. Okay. Και μετά έχω κανονίσει, έχει κανονίσει η νύφη, ένα ταράτσα που έχουμε το θέατρο. Φανταστική θέα, έχει πάρει γενικότερα. Πώς θα λέω, δεν ξέρω πώς θα λέγα. Anyway, θα είναι στην ταράτσα, έχουν και heating lamps, είναι έξω. Σε ουρανοξύστη είναι... εννοείς, ψηλό κτίριο, ουρανοξύστη πάνω. Ναι, έξω, που rooftop. Θα έχει heating, rooftop, τέλεια, bravo. Τέλεια αυτό. Και θα έχουμε ένα τραπέζι, γιατί με το καλό το καλοκαίρι θα κάνουμε το γάμο. So, είναι πολιτικό το γάμο. The religion, I don't know. Κατάλαβα. Ναι. Πάμε για πολιτικό και το καλοκαίρι θρησκευτικό. Ναι. Εμένα με ρώτησες. Εγώ σου λέω τι κάνεις. Εγώ σου λέω τι κάνεις. Στα κανόνες όλα η Ειρήνη, κόρη. Αλλά δεν ήθελα. Ήθελε New Yorker. New Yorker. Μετακόμιση εκεί. Θα πάει να μείνει και στο Μανχάταν η Τζένι Τζένι μετά. Μια χαρά σε βλέπω στο Μανχάταν. Πιάστε μαρκαδόρους και πάμε, βαθμολογήστε. Άρτεμι. Έβαλες 3. Έβαλα 3. Γιατί? Σίγουρα είναι όμορφη, σίγουρα φοράει ωραία πράγματα στο κεφάλι, τα σκουλαρίκια, το βραχιόλι. Απλά δεν, για μένα δεν έχει κάποια έκπληξη. Είναι αναμενόμενη αν θα πήγαινε, νομίζω είπαμε ότι είναι κουμπάρα, ναι, κουμπάρα ναι. Της Τζένης. Δεν βλέπω το κάτι το διαφορετικό. Αυτό. Αλλιώς είναι πολύ όμορφη. Μικαέλα, γιατί 3. Το λες με ένα τρόπο και είναι κακός βαθμός, δεν είναι κακός. Χαμογελάω, γιατί 3 λέω. Λίγο το γιατί. Γιατί έβαλες 3 λέω. Μου αρέσεις, αλλά με χαλάει πολύ η ποιότητα του παντελονιού. Σαν να έχει χαλάσει, ας πούμε, εδώ πέρα πάνω, εκεί που έχεις τα χέρια σου. Αγάπη μου, καθόμουν για 3 ώρες το καράτλα. Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά δεν είναι σαν να έχει διπλό, σαν να έχει τσαλακωθεί, είναι σαν να είναι χαλασμένο. Η ποιότητα του παντελονιού. Αυτό εδώ δεν μου αρέσει. Μου αρέσουν τα μαλλιά σου όμως πάρα πολύ. Αυτό που έχεις βάλει, σε φωτίζει και δεν με ενοχλεί που φοράς και σκουλαρίκια έντονα. Ενώ συνήθως αυτό το η αντίθεση δεν μου αρέσει, αλλά σε σένα μου αρέσει. Thank you. Τζένι, Τζένι. Ειρήνη μου, μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα και θα ήθελα πάρα πολύ να σε είχα κουμπάρα και μου έχουν πει ότι ταιριάζω με Αμερικάνο. Οπότε, okay. Το παντελόνι θα το ήθελα σε λίγο πιο σκληρό ύφασμα, κάτι πιο βαρύ. Να κάνει την αντίθεση με το σατέν στο πουκάμισο. Αυτό το τριανταφυλάκι που έχει εδώ πέρα το πουκάμισο δεν θα το ήθελα και θα ήθελα πιο πολλές καρφίτσες. Να το τερματίσεις με την καρφίτσα, ίσως και το παλτό να ήταν λίγο πιο μακρύ, ίσως η τσάντα να μην ήταν μαύρη, να ήταν χρυσή. Απλά για κουμπάρα μου, εγώ θα σε ήθελα total blingy blingy. Γι' αυτό σου αγαπάω. Είσαι πολύ basic για κουμπάρα μου σήμερα. Θα σε δείρω. Θα σε δείρω και σε έκανα κουμπάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Είσαι ευχαριστημένη. Ναι, μια χαρά.
3,4 ο μέσος όρος. Τέλει. Πάμε στους κριτές. Γεια σας. Καλώς. Γεια σου ρε μπλίγκαρε. Τι είπες? Από το γυναίκαρο σου λέω και μπλίγκαρος. Ο, τέλεια αυτό, yes. Μου αρέσει. I like that. It's catchy. Μου βλέπεις. Να ακούσουμε σένα μια που ξεκίνησε, Ελένα. Εγώ μπορώ να μιλήσω. Μια που ξεκίνησε, ναι. Ευχαριστώ, ρε γυναίκα, ρε. Τι να κάνω κι εγώ. Σου έχω δυναμία. Λοιπόν. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά που φορά. Thank you. Μου αρέσει τρελά το παντελόνι σου. Αρχικά μου αρέσουν τα χρώματα που έχει επιλέξει. Μου αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισό σου. Δεν είναι πιασμένο πολύ σωστά εδώ, να ξέρει. Yeah, ο φιόγκο. Το δεν... έκανα. Ναι, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, ξέρω, έχει περάσει πολλή ώρα που είσαι εκεί, γι' αυτό και έχει τσαλακωθεί. Έχει τσαλακωθεί το παντελόνι σου. Όμως, έχει μια πολύ ωραία χρυσή γραμμή που τρέχει το πουκάμισό σου που είναι απίθανη. Μου αρέσει πάρα πολύ το παντελόνι σου. Είναι πάρα πολύ μακρύ, βέβαια. Ναι. Το παντελόνι σου είναι πολύ μακρύ. Ναι, η αλήθεια είναι είχα άλλα παπούτσια, αλλά τα φόρασα χτες και ξέχασα. Σω τα άλλαξα και έβαλα άλλα. Για να δούμε τα παπούτσια για τα οποία δεν φαίνονται, μόνο αν σηκώσει το παντελόνι σου τα δούμε. Την ημέρα που ήρθε με τα σουβλάκια πήγε για το παντελόνι μου το φτιάξουνε. Είχα τα άλλα και ξέχασα. Ωραία. Άρα έφαγε σουβλάκια, δεν φτιάχτηκε παντελόνι. Ναι, άφησα το παντελόνι. Έφυγε μια μέρα με τα σουβλάκια, θα στο παίχτε και μύριζε όλη η γειτονιά. Ναι. Μέχρι να φύγει, αφού έλεγα να φύγει, πείνασα. Ναι. I'm sorry, και το παντελόνι, πού μπαίνει στο σουβλάκι τώρα. Πώς μπαίνει το παντελόνι στο σουβλάκι. Καλά. Επειδή είπε το παντελόνι είναι μακρύ, το άλλο παπούτσι που είχα. Το έκανα στο ράφτι. Ράφτι, ναι, ναι. Ναι, ήταν με τα άλλα. Λοιπόν, έκανες την πρόβα με το άλλο παπούτσι, ναι. Που ήταν πολύ πιο ψηλό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα, λοιπόν, εδώ που αυτό κρίνω εγώ σήμερα, δεν ναι. Είναι ωραίο, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παντελόνι. Με το κατάλληλο τακούνι θα ήταν και πολύ πιο... θα ήταν ιδανικό επάνω σου. Ναι. Έτσι. Τώρα, το βραχιόλι αυτό τι είναι? Είναι βραχιόλι, ρολόι? Είναι ρολόι. Απλό, ε? Πολύ. Έτσι, καθημερινό. Πάρα πολύ μ' αρέσει και το ρολόι βραχιόλι. Κοίταξε τώρα, αυτό που εμένα με ενοχλεί στην εμφάνισή σου είναι αυτό το πανοφόρι το οποίο μου κάνει λίγο καθημερινό για εσένα. Θα ήθελα δηλαδή μια λευκή γούνα, μεγάλη, fake, faux. Όχι. Έχω ένα, μην το έχω. Ναι, αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πολύ looks chic η εμφάνισή σου σήμερα. Δεν θα έβαζε με τίποτα τα σκουλαρίκια αυτά, δεν τα χρειάζεται γιατί έχει βάλει εδώ τα τσιμπιδάκια σου τα πολύ ωραία και θα ήταν το μόνο. Που θα έβαζα στο κεφάλι σου, από τη στιγμή που θα έπιανε καλύτερα και το φιόγκο σου. Μήπως. Λοιπόν, ωραία, σου είπα αυτά που δεν θα ήθελα ιδανικά να δω στην εμφάνισή σου. Κατά τα άλλα, είσαι από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις σήμερα. Πολύ chic, πολύ looks, πολύ ωραία κουμπάρα. Thank you. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Τρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, πώς σου φαίνεται η Ειρήνη? Ωραία, για βγάλε λίγο το πανοφόρι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν πάει. Δεν πάει το μήκος, δεν πάει το μήκος και δεν πάει και ο τρόπος που το φόραγες. Το πουκάμισο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και η παντελόνα, ωραία, για το μήκος το είπαμε, έπρεπε να, είναι, να μην σέρνεις το πάτωμα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτό, κάνε το λίγο στην άκρη. Ποιο? Ναι, μπράβο. Λοιπόν, χρειάζεται σε μία ζώνη, σε αυτό το παντελόνι, μια ωραία ζώνη, στο χρώμα του παντελονιού, είτε υφασμάτινη, είτε που να έχει πάνω κάτι ίσως. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρολόι, είναι πάρα πολύ στο δικό σου στυλ. Θα δείξω, λέει. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ στο στυλ σου και θα ήθελα. Είναι λίγο γλώσσι, ε. Λίγο γλώσσι στο χρώμα του παντελονιού. Ναι, αυτό. Ναι. Εντάξει, για να το καταλαβαίνω ναι. Λίγο. Και η τσάντα αυτή είναι πάρα πολύ ξένη με αυτή την εικόνα. Θα ήθελα η τσάντα να είναι ακριβώς σαν το ρολόι. Δηλαδή, ένα μικρό κουτάκι, ας πούμε, που να είναι ακριβώς σαν το ρολόι σου και την ώρα που το κρατάς να είναι πάρα πολύ λαμπερό το χέρι σου. Θα ήθελα να είναι πέδιλα και όχι γόβες. Οι γόβες δεν μ' αρέσουν σε σένα. Φοριέται τα πέδιλα χειμώνα? Ναι, φοριέται. Φοριούνται, ναι. Γιατί είναι βραδινό, είναι επίσημο. Κι αν λοιπόν ήταν γόβα, αν δεν ήθελες πέδιλα, θα ήθελα να είναι στο χρώμα του παντελονιού, να μην είναι ένα άλλο χρώμα. Τώρα, αυτό που έχει βάλει στα μαλλιά, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει πολύ. Αυτά. Ναι, αλλά στο λέω γιατί θα ήθελα όλη τη λάμψη στα χέρια σου και θα ήθελα ένα πανοφόρι ιδανικά σε αυτό το χρώμα, αλλά ένα σακάκι σατέν ίσως, εφαρμοστό, πολύ tailored, με μεγάλους γιακάδες. Το χρώμα που είναι το δικό σου να είναι σατέν και ίσως να είχες από πάνω και μία γούνινη ετόλ. Πώς ήταν η αρετή εχθές, προχθές που είχε κάτι μαύρα, ναι. Σε λευκό σε σένα. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για την Ειρήνη Κουμπάρα στο γάμο της Τζένης. Λοιπόν, με όλα αυτά που είπαμε, δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη εσύ, τι λες? Είσαι γυναικάρα και
εδώ ήδη έχεις ακούσει πολλά και μαθαίνεις, το βλέπω μέρα με τη μέρα. Έρχομαι στο θέμα, στο στοιχείο τώρα ότι στην εφαρμογή που λέμε είναι styling, εφαρμογή, attitude και όλα αυτά τα πράγματα. Το που κάνεις αυτό είναι κρίμα γιατί είναι τόσο ωραίο το ύφασμα. Φαίνεται δηλαδή το σχέδιό του, αλλά δεν διάβασες το manual. Το πώς δένει εδώ. Και όχι, η αλήθεια είναι τρέχω και δεν τα δικαιωμάζω, τα φέρνω σπίτι και εκεί κάνω όλες τις πρόβες. Όχι, πρέπει να ρωτήσω. Υπάρχει manual μέσα, ένα βιβλίο που διαβάζεις πώς φοριέται. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει ένα φιόγκο προφανώς, μπορεί να φτιάξει ένα πολύ ωραίο φιόγκο. Ναι. Αν φτιάξει τον ωραίο φιόγκο, δεν ταιριάζει ποιος έβαλε αυτό το λουλούδι εκεί δίπλα, πολιτά στο φιόγκο. Γι' αυτό λέω, μήπως αυτές οι κακοσμάτια υφάσματος πηγαίνουν αλλού. Αλλά προφανώς είναι για να το δέσει το λαιμό, σαν φουλάρι, σαν φιόγκο. Και επίσης η εφαρμογή εδώ στο παντελόνι, που άκουσες ότι μια ζώνη, είναι επειδή κάνει, ξέρεις, ένα σαν ύφασμα και κάνει φτωχό, σαν να έχεις ένα λάστιχο μέσα. Ναι, όταν έχεις ντυθεί τόσο κομψά για βράδυ, πρέπει να είναι όλα perfect στην εφαρμογή. Καταλαβαίνεις την εφαρμογή. Ναι. Και μετά πάμε στο μήκος και όλα αυτά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσει και το πανωφόρι, βέβαια αν ήταν μακρύ θα ήταν ακόμα καλύτερο. Γιατί φαντάζομαι εκεί που θα πας θα το βγάλεις να παντρέψεις. Ναι, βέβαια. Αυτό μόνο επειδή κάνει κρύο έξω. Εντάξει, έτσι μέσα στην αίθουσα κάτι λείπει. Θα μπορούσε να έχεις ένα πανωφόρι πιο ελαφρύ υφασμά να σε κάνει πολύ στυλάκι. Δηλαδή το wrapping, κατάλαβες, το περιτύλιγμα όλου αυτού του χρυσού πράγματος. Σταυρινούδη, είσαι στο στοιχείο σου. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία. Ευχαριστώ. Ειρήνη, είσαι happy, very. Είσαι χαρούμενη. Πολύ. Περίμενες να δεις κάτι καλύτερο, να ακούσεις κάποια καλύτερα σχόλια, κάτι άλλο. Όχι, αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω. Ωραία. 11,4 τελική σου βαθμολογία για σήμερα. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε τη βαθμολογική κατάταξη των κοριτσιών μας και σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποια θα κερδίσει τον έξτρα βαθμό της ημέρας. Στην πρώτη θέση είναι η Αρετή με 12,4 και η Μικαέλα με 12,4. Οπότε διεκδικείται Αρετή και Μικαέλα τον έξτρα βαθμό της ημέρας με ισοβαθμία. Δώρα, έχεις 7,2. Δεν πήγες πολύ καλά σήμερα, γιατί πιστεύεις, τι έφταιξε? Δεν ξέρω τι έφταιξε, εμένα μου άρεσα, αλλά αύριο θα προσπαθήσω περισσότερο. Το ελπίζουμε. Έχεις ασυλία ούτως ή άλλως την πρώτη εβδομάδα, οπότε δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι πάρα πολύ. Αρετή και Μικαέλα, ελάτε κοντά μου, διεκδικείτε τον έξτρα βαθμό της Τετάρτης. Σε ένα θέμα που οι περισσότεροι συμπαίκτριές σας δυσκολεύτηκαν αρκετά. Το πήγατε πάρα πολύ καλά, μπράβο και στις δύο. Ισοβαθμία έχετε ούτως ή άλλως. Τώρα τα κορίτσια θα αποφασίσουν ποια θέλουν να κερδίσει τον έξτρα βαθμό. Αρετούλα, εδώ, σε αστεράκι. Πάμε να ξεκινήσει τη διαδικασία. Κάτια. Είστε δύο κουκλάρες. Απλώς επειδή είναι πιο κοντά στη δικιά μου φιλοσοφία η Μικαέλα και της έδωσα και το μεγαλύτερο βαθμό, το θεωρώ πιο δίκαιο να ψηφίσω τη Μικαέλα. Συγγνώμη, Ρετούλα. Τζένι. Και οι δύο πανέμορφες. Την ψήφα μου θα την δώσω στην Αρετή γιατί θεωρώ ότι έχει ασχοληθεί πιο πολύ με το styling. Από μία ψήφο έχετε και, ευχαριστώ, και οι δύο κορίτσια. Άρτεμι. Εγώ θα την δώσω στη Μικαέλα. Γιατί μου άρεσε πολύ. Έρι. Εγώ έδωσα ίδιο βαθμό στις, και στην Αρετή και στη Μικαέλα, αλλά τώρα που σας βλέπω δίπλα-δίπλα, θεωρώ ότι η Αρετή είναι καλύτερη. Δύο ψήφους έχεις εσύ Αρετή, δύο έχεις και εσύ Μικαέλα. Ειρήνη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα, γιατί η Μικαέλα είστε πολύ στο γούστο μου, αλλά θα το δώσω στην Αρετή επειδή έκανε πιο πολύ styling. 3-2. Χριστίνα. Στη Μικαέλα. Μου άρεσε σήμερα λίγο περισσότερο. Ισοψηφία λοιπόν, 3-3. Αφροδίτη. Και εγώ θα δώσω την ψήφο μου στη Μικαέλα, γιατί είναι λίγο πιο κοντά στο στέλι μου, κάτι που θα φόραγα και εγώ πιο πολύ. Τέσσερις ψήφους έχεις Μικαέλα, τρεις έχεις Αρετή, Δώρα. Εγώ θα δώσω την ψήφο μου στην Αρετή, επειδή έχει κάνει για άλλη μια φορά την ανατροπή. Τέσσερις ψήφους λοιπόν έχεις Αρετή και εσύ Μικαέλα, έχουμε ισοψηφία. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο τι θα γίνει. Και οι δύο θα πάρετε έναν έξτρα βαθμό. Συγχαρητήρια. Ελάτε εδώ μπροστά στο αστεράκι. Θα μπω κι εγώ στη μέση τώρα για να σας έχω κοντά μου. Τι έγινε, κορίτσια, σήμερα? Πήγε πολύ καλά η μέρα. Ήταν δύσκολο το θέμα το σημερινό. Δεν ήταν κάτι εύκολο.
Πώς νιώθεις, Μικαέλα μου, το περίμενες βασικά, γιατί... Κοίτα, τώρα να δεις πώς ιδωθήκατε εσείς οι δύο. Είναι για να έρθουμε πιο κοντά να μιλήσουμε. Να σκεφτείτε και λίγο τα διάρκεια που ανταλλάσσετε, μήπως να προβληματιστείτε για αυτό που συμβαίνει. Κοίτα, και την πρώτη εβδομάδα, πάλι σε Τετάρτη ήταν και ήμουν πάλι με την αρετή. Πάλι ιδωθήκατε εδώ. Ναι, πάλι. Τυχαίο δεν νομίζω. Αρετή, είσαι χαρούμενη? Ναι, είμαι χαρούμενη και σήμερα είχα ένα πολύ καλό feeling και ήμουνα, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ το σύνολό μου και ήμουνα σίγουρη ότι κάτι θα γίνει καλό. Ελπίζω αυτό να σημαίνει πολλά, οποιαδήποτε διαφωνία να λυθεί, διάρκεια στη λίστα κτλ. Δεν ξέρω. Κερδίσατε, μπράβο σας. Άλλη μια πασαρέλα να σας δούμε και τις δύο. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Style Rocks έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα είμαστε αύριο και πάλι εδώ στις 5 και 5 με πολύ μόδα, στυλ, χορό, μουσική. Μη λείψει κανείς. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε κι άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.